Εδώ είμαστε. Λέει πάντως αυτό που συζητούσαμε πριν για τον Κορυδαλό, έτσι, και την προσπάθεια απόδρασης και τα λοιπά. Λέει εδώ ένας φίλος που προφανώς ξέρει. Στον Κορυδαλό κάνουν βάρδια 7 με 8 άτομα για περίπου 1.500 κρατών. Ελάχιστη. Σταγόνα στον ωκεανό. Πολύ μικρός ο αριθμός. Να κοιτάξει και να φυλάξει και την προσέξει. Το άλλο είναι ωραίο με τους κωδικούς από πάνω. Είναι καταπληκτικό μήνυμα, παιδιά. Λοιπόν, ο Κορυδαλός απλώθηκε μαζί με τα λευκά, πάρε το άσπρο σύννεφο, τράβα στο πράσινο τελεφερίκ. Ολοκληρή ιστορία. Κωδική. Λοιπόν, Λίδα, πάμε με σένα. Έλα. Πάμε στη Βουλγαρία, λοιπόν. Που από ό,τι βλέπω και σε πολλά μηνύματα θέλουν να αποτελέσει και πρότυπο. Λοιπόν, στη Βουλγαρία χθες είχαμε την κορύφωση μιας πολιτικής κρίσης, η οποία διαρκεί εδώ και ημέρες. Όπου έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις, οι οποίες έγιναν και βίες, με τουλάχιστον 25 τραυματίες κτλ. Αφορμή, και όχι αιτία μόνο, ήταν η αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Η κυβέρνηση Μπορίσοφ είχε παραχωρήσει λοιπόν τη δική τους ΔΕΗ σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, μία τσεχική και μία αυστριακή. Ναι. Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές. Δεν βοήθησε ο ανταγωνισμός εκεί. Δεν βοήθησε ο ανταγωνισμός, ούτε το άνοιγμα της αγοράς. Να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους. Και μετά από πολλές ημέρες, ο Πρωθυπουργός τελικά να ζητήσει την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε να παραιτηθεί, λέγοντας ότι εγώ θα φύγω όταν η Βουλή βρει τον αντικαταστάτη μου. Και ο Μπορίσοφ προχώρησε στην κίνηση να παραιτήσει σύσσωμη την κυβέρνησή του, κορυφώνοντας αυτή την πολιτική κρίση. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι διαδηλώσεις είχαμε και χθες το βράδυ, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, από τους υποστηρικτές του Μπορίσοφ αυτή τη φορά. Α, τι τους ήταν, μην αρχηγέ. Μην αρχηγέ, μετά το σύνθημα παραιτήσεις και αυτό το κυρίαρχο. Που ήταν ένας παλιός bodybuilder'ας. Δεν ξέρω. Ναι, σε υπηρεσίες ασφαλείας. Μπορεί. Πάντως είναι στην πολιτική σκηνή της Βουλγαρίας πολύ καιρό τώρα, καιρό, πρωταγωνιστή. Πάντως είναι λαός έξω από την πλευρά. Είναι λαός, ναι. Η Βουλγαρία, για να έχουμε έτσι και μία τάξη μεγέθους, γιατί συζητάμε ακριβώς, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 350 ευρώ στη Βουλγαρία. Ο κατώτατος μισθός είναι 155 ευρώ. Έτσι. Και τι ζητάνε μισθός Ελλάδας. Και η μέση σύνταξη. Ήταν μισθός Ελλάδας η Βουλγαρία. Και η μέση σύνταξη είναι 75 ευρώ. 75 ευρώ. Στη γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχει μόλις ένα 12,8%. Ήθελαν ευρώ και αυτή και Ευρώπη. 12,8% του πληθυσμού που λαμβάνει 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το 12,8% του πληθυσμού. Αυτοί θεωρούνται πλούσιοι. Έτσι, μία στις 4 οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν ο μέσος μισθός είναι 305 ευρώ, μπορείτε να καταλάβετε τι θα πει εκεί, πώς προσδιορίζεται το όριο της φτώχειας. Έτσι, πριν να δούμε τις εξελίξεις εκεί. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα. Θα δούμε αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Το πιθανότερο λένε είναι να πάμε σε πρόεδρο προσφυγή στις κάλυπες. Η Βουλγαρία, η οποία και εκείνη αντιμετωπίζει την ραγδαία άνοδο των τιμών γενικώς. Πρέπει να πούμε, η αγορά δεν έχει προσαρμοστεί και πολύ. Γιατί εκεί δεν έχουν τόσο φτηνή η μισθή, τόσο χαμηλά η μισθή, γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Γιατί? Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Προαιώνιο ερώτημα. Υπάρχει... Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, είναι και άλλες χώρες. Με 130 ευρώ, 155 ευρώ. Δεν τρέχουν οι επενδυτές. Ναι, δεν τρέχουν. Δεν τρέχουν. Περίεργο πράγμα. Όταν τα δική μας μεταφέραν κάτι άλλο. Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει στην πράξη κάποιες θεωρίες. Κάτω ακόμα. Και μοντέλα, αν ισχύουν ή όχι. Υπάρχει και το 75 σε σύνταξη όμως, δεν είναι εργαζόμενος αυτός. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην Ισπανία τώρα, στις χώρες του Νότου. Εκεί συνεχίζονται διαδηλώσεις για διάφορα θέματα και αυτή τη φορά σειρά έχουν οι εργαζόμενοι στην Ιμπέρια. Τους βλέπουμε εδώ στους δρόμους. Είναι σήμερα στην τρίτη ημέρα της 15ήμερης απεργίας που έχουν κηρύξει. 15 ημέρες απεργία έχουν προκηρύξει. Διότι η εταιρεία θα προχωρήσει στην απόλυση 3.800 εργαζομένων. Είναι ένας ακόμη τομέας που πλήττεται και στην Ισπανία, οι αερομεταφορές. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς επίσης προχωρούν σε κινητοποίηση στην Ισπανία και να θυμίσουμε το Σαββατοκύριακο είδαμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, είτε γιατί δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν στις τράπεζες, είτε γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο πια, με τις εξώσεις να έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους το τελευταίο διάστημα.
Εκτός από την Ισπανία όμως, απολύσεις στις αερομεταφορές έχουμε ακόμη και στη Γερμανία, στη Lufthansa, η οποία είχε και κέρδη το προηγούμενο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι θα περικόψει 700 θέσεις εργαζομένων σε μια χώρα, στη Γερμανία, όπου την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με την Ένωση των Βιομηχάνων και μια εκθεσή τους, πρόκειται να δημιουργηθούν 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Παρ' όλα αυτά, οι αερομεταφορές φαίνεται να έχουν πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη και αυτές. Στη Γαλλία, είπαμε και νωρίτερα για το γράμμα του επιχειρηματία που κατηγορεί την κυβέρνηση για το μοντέλο των εργασιακών σχέσεων στη Γαλλία, λέγοντας ότι 3 ώρες δουλεύουν, 3 ώρες μιλάνε, και η απάντηση είναι ότι αυτό είναι το γαλλικό μοντέλο και ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Υπήρξε και απάντηση από τη γαλλική κυβέρνηση, να σας πω, που λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος, όχι απλά δεν ευσταθούν, δείχνουν ότι έχει παντελή άγνοια του τρόπου λειτουργίας του κράτους μας. Και ότι θέλει να μας πάρει τζάμπα. Ναι. Μπορείς να προσθέσει από κάτω. Και αν είδα καλά, το εργοστάσιο είναι και κερδοφόρο. Goodyear, ναι. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά. Θέλει να το πάρει τζάμπα. Είναι προφανές. Λοιπόν, και να κλείσουμε με την υπόθεση Πιστόριους, τρίτη μέρα της ακροαματικής διαδικασίας. Ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί. Οι βασικές καταθέσεις έχουν γίνει. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου, εάν τελικά θα δεχθεί να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την καταβολή εγγύησης ο Πιστόριους, μέχρι να περάσει το 8μήνο και να γίνει η δίκη του. Γιατί σε 8 μήνες εκτιμούν ότι θα ξεκινήσει η δίκη αυτή. Ή αν τελικά θα περάσει αυτό το διάστημα στις φυλακές. Νέα στοιχεία δεν έχουμε πια. Χθες το μόνο νέο ήταν η επιβεβαίωση ότι βρέθηκαν παράνομες ουσίες στο σπίτι του. Ναι. Αναβολικά κτλ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά στο πώς έφτασε στη δολοφονία της φίλης του. Απλώς πρέπει να πούμε ότι τώρα έχει αρχίσει και ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών σοου από την πλευρά της συγγενών και φίλων του Πιστόριους για το πόσο συντετριμένος είναι. Βγαίνουν στα κανάλια, μιλούν. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό και μετά την κηδεία της κοπέλας. Μιλάνε και κάτι ομάδες πολιτών που. Ναι, διότι είναι και ένας εθνικός ήρωας εκεί. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι το θέμα που εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτο, πρέπει να σας πω, σε όλα τα διεθνή δίκτυα. Το θέμα του Πιστόριους. Μετά από τόσες μέρες. Ναι. Μάλιστα. Αντί να είναι νίκη της Μίλαν. Αντί να είναι νίκη της Μίλαν. Πού πάει τον Μπερλουσκόνη. Θα δώσει 5 μονάδες τον Μπερλουσκόνη, φοβάμαι. Είναι βέβαια τις 24, την Κυριακή, είναι οι εκλογές. Είδα και κάτι συγκεντρώσεις προεκλογικές χτες. Ναι, έχουν κορυφωθεί. Έστειλε και επιστολές ο Μπερλουσκόνη. Έστειλε και ταριοφό δήλωση υποστήριξη του Πέπε Γκρίλο. Ήταν στον Γκρίλο, ο οποίος ανεβαίνει πολύ. Έκανε μια συγκέντρωση, ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα προκύψει από τις τελικές κάλπες. Μάλιστα, ωραία. Λίδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις σε συντομία με τη Σιλβία την Κλιμάκη. Γεια, Σιλβία. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη ματιά στις τελευταίες εξελίξεις. Τα προσχέδια των προϋπολογισμών των χωρών της Ευρωζώνης θα ελέγχει η Κομισιόν, όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ζητάει αλλαγές σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας το εισιτήριο υγείας για τους ανασφάλιστους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Ανδρέας Λικουρέντζος μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κλείσουν οι εκκρεμότητες με το κτηματολόγιο και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Στα άκρα έφτασε χθες η κόντρα στο Πασόκ για την εκλογή των συνέδρων. Εν τω μεταξύ, 4 βουλευτές επιστρέφουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ύστερα από κάλεσμα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν τίθεται θέμα άμεσων απολύσεων στο ελληνικό δημόσιο, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Νομισματικών Υποθέσεων, Όλη Ρεν. Πολύ φιλόδοξος ο στόχος της μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 21% σε 5 χρόνια, γράφει ο Αντώνης Μανιτάκης σε άρθρο του στη Le Monde. Οι πορτογαλικές αρχές κατάσχεσαν 1.901 πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί ποτέ. Ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα 5η στο Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας επί της παραίτησης της κυβέρνησης Μπορίσοφ, η οποία υποβλήθηκε και επισήμως. Διπλή αναδάση αυτή την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στους πρόποδες του Ημιτού διοργανώνει ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία με τους Δήμους Παπάγου, Χολεργού και Γλυφάδας και το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Και απόψε στις 10:05 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Λεβάντε για τους 32 του Europa League. Καλημέρα. Μάλιστα, Σιλβία, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Πολύ. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Ελάτε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Σήμερα Πέμπτη. Αρχικά σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και θα βρέξει. Τοπικά πρώτα στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγια 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 11 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα εκλωθούν τοπικές βροχές, τη νύχτα ίσως και παροδικές καταιγίδες. Οι νότιο-ανατολικοί άνεμοι αρχικά θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ, το μεσημέρι 6 και το απόγευμα 7. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά σήμερα που βαθμία θα αυξηθεί και θα βρέξει. Εκεί το απόγευμα ίσως εκδηλωθεί παροδική καταιγίδα. Η νότια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 5 έως 10 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα αρχικά σε όλη τη χώρα βροχές, καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και λίγα χιόνια στα ορεινά της βόρειας χώρας. Βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βόρειο-δυτική, στο βόρειο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και στο νότιο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, θα αγγίξει και πάλι στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς. Το Σάββατο σποραδικές βροχές θα εκλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά μέχρι το βράδυ πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμία στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, σποραδικές βροχές θα εκλωθούν στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και ήρθε και ο Βασίλης ο Ζήρας. Καλημερίζουμε. Γεια σας Βασίλη και ο κ. Κούρυψη επικοινωνιολόγος μαζί. Καλημερίζουμε και εσάς. Να δούμε λίγο τα ζητήματα της ανάπτυξης μαζί σας. Αλλά νωρίτερα Βασίλη να δούμε λίγο αυτή την ιστορία που αφορά τις 25.000 απομακρύνσεις, διαθεσιμότητες, απολύσεις στο δημόσιο. Χθες υπήρχε μια δήλωση του εκπροσώπου του κ. Ρεν. Ναι. Από αυτού υπήρχε μια τοποθέτηση του κυρίου Μανιτάκη στη Βουλή σε μια σχετική συζήτηση για τις θέσεις στο δημόσιο και τα λοιπά. Πού φαίνεται να καταλήγει όλο αυτό? Κοίταξε, η Κομισιόν προσπάθησε να δώσει τη δική της εκδοχή για το τι περιλαμβάνει το μνημόνιο και κυρίως να απαντήσει σε πληροφορίες και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τρόικα ζητάει άμεσα απολύσεις. Αυτό που λέει είναι ότι άμεσα απολύσεις με τελεσυγγραφικό τρόπο δεν υπάρχουν. Και τι λέει? Λέει ότι γενικώς η Ελλάδα έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει κατά 150.000 τον αριθμό των εργαζόμενων στο δημόσιο μέχρι το στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έως το 2015 σε σχέση με τον αριθμό του το 2010. Μάλιστα. Ήδη έχει μειωθεί σε κάποιο βάθμο. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης για το 2013 θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Οι μισοί εκ των οποίων στο πρώτο εξάμηνο. Μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή. Από εκεί και πέρα το μνημόνιο λέει ότι αυτοί είτε θα καλύψουν οργανικές, κενές οργανικές θέσεις, είτε αν δεν υπάρχουν τόσες θα αναζητήσουν δουλειά, το λέει και όλα, στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, οι κενές οργανικές θέσεις θα προκύψουν αφού γίνουν τα νέα οργανογράμματα. Και γι' αυτό χθες ο κ. Μανιτάκης έλεγε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον να βρεθούν, να καταγραφούν ακριβώς οι κενές οργανικές θέσεις που ακριβώς υπάρχουν. Ακριβώς. Λοιπόν, τα οργανογράμματα έχουν ολοκληρωθεί σε κάποια υπουργεία, νομίζω σε 6 και απομένουν άλλα 7. Να ολοκληρωθούν και σε αυτά και με βάση τα νέα οργανογράμματα να δουν τι ακριβώς μπορεί να καλυφθεί, να τεθούν τριμηνιαίοι στόχοι για, για τις διαθεσιμότητες και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα, ούτως ώστε να, καθώς μάλλον αυτό το στοιχείο του ορισμού, της οριοθέτησης των τριμηνιαίων στόχων αποτελεί και προαπαιτούμενο για τη δόση του Μαρτίου. Εκεί είμαστε. Δηλαδή,
Η Κομισιόν λέει όχι, δεν. Καταρχάς ότι διαθεσιμότητα δεν σημαίνει κατά ανάγκη απόλυση. Mm-hmm. Ότι δεν ζητάμε απολύσεις τώρα, άμεσα. Υπάρχουν ορισμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν. Mm-hmm. Αν από, από τα νέα οργανογράμματα προκύψουν και νέες οργανικές θέσεις και μπορείτε να απορροφήσετε 25.000 ανθρώπους, απορροφήστε τους. Αλλιώς θα αναζητήσουν εργασία στον δυτικό τομέα. Όπως περιγράφεται. Όποιοι δεν μπορούν. Όπως γνωστά, υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες θέσεις. Δεν αποκλείει δηλαδή την πιθανότητα απολύσεων. Απλώς λέει ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη διαθεσιμότητα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη και απολύσεις. Μας καλεί να οργανωθούμε στην πραγματικότητα. Αυτή η αντίληψη υπάρχει αντίστοιχα και στο Δέλτα Νιτάφ, γιατί υπάρχουν και ορισμένα δημοσιεύματα που φέρουν στους εκπροσώπους του Δέλτα Νιτάφ να είναι στην πιο σκληρή γραμμή. Κοίταξε. Ναι, στην πιο σκληρή γραμμή. Η αλήθεια είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε, πίεζε και καιρό και μόνο και μόνο και για λόγους συμβολισμού να υπάρχουν απολύσεις. Ναι. Τουλάχιστον στους οργανισμούς που κλείνουν. Ναι. Σου λέει συγχωνεύεις, κλείνεις μια υπηρεσία, κλείνεις έναν οργανισμό. Καταργούνται θέσεις. Λοιπόν, γιατί δεν τον διεθνείς όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη οικονομία. Κλείνει μια επιχείρηση, φεύγεις. Η πιθανότητα θα είναι πιο σκληρή σε αυτή την ιστορία. Απλώς δεν νομίζω ότι θα τους περάσει και εύκολα τώρα για να λέμε του στραβού το δίκαιο. Ναι. Δηλαδή η Κομισιόν εμφανίζεται λίγο πιο συγκαταβατική, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές συνθήκες και τις κοινωνικές συνθήκες κτλ. Και εν τέλει αυτή είναι που βάζει και τα λεφτά. Για να μην το ξεχνάμε αυτό. Το ξεχνάμε δηλαδή, τα πολλά... στο τέλος μιλάει, μιλάει πάντα αυτός που βάζει τα πολλά λεφτά. Έτσι γίνεται συνήθως. Το ισχύει γενικότερα πολύ. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι προφανώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πιέζει τώρα, πιέζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ερώτημα, είναι αν πρακτικά μπορεί να βρεθούν 25.000 και νέες οργανικές θέσεις. Ο κ. Μανιτάκης λέει ναι, μπορούν να βρεθούν. Ναι, και εκεί βασίζονται και οι δύο αρχηγοί και δηλώνουν βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις κτλ. Υπάρχουν και άλλοι. Και εδώ και στην Ελλάδα που λένε ότι ρε παιδιά δύσκολα βγαίνει η εξίσωση. Είναι δηλαδή, πολύ 25.000 είναι πολύ σκοπό. Είναι πολύ αστεία τώρα. Όντως. Θα δούμε, θα δείξει ο λογαριασμός στο τέλος θα και γίνει. Προϋποθέτει αυτό ότι όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, στενού και ευρύτερου, θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι η δύσκολη οργανογράμματα. Να δουν τα κενά τους, που είναι, τι χρειάζονται. Θα προσδιορίσουν τον αριθμό. Και τους εργαζόμενους, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι. Και μετά να αξιολογήσουν ακριβώς. Να αξιολογήσουν αυτούς που έχουν μείνει. Να αξιολογήσουν αυτούς που θα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, θα τεθούν σταδιακά σε διαθεσιμότητα. Να δουν αν κουμπώνουν με τις συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή όλο το πλαίσιο είναι ακριβώς, πολύ δύσκολο. Αυτή είναι μια δουλειά την οποία προφανώς δεν ξέρει να την κάνει κανείς στην Ελλάδα, διότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς γίνονται οι προσλήψεις. Έτσι ακριβώς. Επομένως γι' αυτό δυσπιστούν όσοι δυσπιστούν. Γιατί ξέρουν πώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα. Επίσης, θα πρέπει να λάβει κανείς και μια άλλη παράμετρο, ότι χρειάζεσαι ανθρώπους, συγκεκριμένες ειδικότητες ή θα χρειαστείς σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, θα χρειαστείς συγκεκριμένες ειδικότητες, τις οποίες είναι προφανές ότι διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν σε αυτό. Κάποιοι μπορεί να εκπαιδευτούν βέβαια για κάποιες θέσεις. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις ούτε δάσκαλος, δεν μπορείς να γίνεις ούτε νοσηλευτής. Προφανώς. Μιλάμε για διοικητικές δουλειές τώρα. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία, διοικητικός υπάλληλος σε μια υπηρεσία και να πας σε μια άλλη η οποία θέλει παρόμοια πράγματα αλλά κάποιες ειδικές γνώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, προφανώς μπορεί να τις αποκτήσεις. Εντάξει, αστυνομικός δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν. Γιατί λένε τώρα να πάνε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να κάνουν διοικητικές δουλειές που κάνουν οι αστυνομικοί, ώστε οι αστυνομικοί να βγουν έξω. Σωστό είναι αυτό. Προφανώς επίσης δεν έχει νόημα το να προσλάβεις, να εκπαιδεύσεις αστυνομικούς κτλ. Για να πας να τον βάλεις να κάνει μια δουλειά γραφείου. Ενώ τον έχεις για να κάνει άλλη δουλειά. Αυτό έχει λογική. Έτσι. Και μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι ένα που ακόμη και αν έχεις την πολιτική βούληση να το κάνεις, ακόμη και αν έχει η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα τη βούληση να το κάνει, δεν έχει την τεχνογνωσία. Και πρέπει όλα αυτά να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, μα δεν έχει χρόνο. Μέχρι το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο. Το πρώτο εξάμεινο πρέπει να έχουν μετακινηθεί 12.500. Να έχει μειωθεί 12.500 το δημόσιο. Θα γίνει. Δύσκολο μου φαίνεται. Ακόμη και τώρα είμαστε στι 2.30. Είναι και καλό θα είναι να μείνει και ο κόσμο αυτό που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.
και μπορεί να επιστρέψει, να καλύψει και νέες οργανικές θέσεις για να δουλέψουν και υπηρεσίες καλύτερα. Φυσικά. Να μείνει στο δυνατόν λιγότερο στο καθεστώς διαθεσιμότητας. Ναι, διότι σε αυτό το καθεστώς διαθεσιμότητας θα παίρνει ένα μικρό μέρος του βασικού μισθού κιόλας. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα, πολύ χαμηλότερες αποδοχές. Λοιπόν, καλό είναι όλα αυτά να γίνουν γρήγορα, να γίνουν οργανωμένα, ούτως ώστε και από τη μία μεριά να μην έχεις ανθρώπους άνεργους, να μην έχεις ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα για μεγάλο διάστημα και εν τέλει και να λειτουργήσει και το δημόσιο καλύτερα. Να λειτουργήσει και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Όλο πολύ δύσκολο πακέτο, Βασιλείο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν έχουμε την τεχνογνωσία να τα κάνουμε και τα κάνουμε. Ναι, αλλά έχουμε ζητήσει, υποτίθεται, βοήθεια. Υπάρχει η Task Force από εκεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά εσύ τι κάνουν, Βασίλη, για κάτσε. Μισό λεπτό. Υποτίθεται και αυτοί βοηθάνε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά τι θα κάνει, δηλαδή. Η Task Force θα πάει σε κάθε Δήμο, σε κάθε υπηρεσία αυτή τη χώρα. Υποτίθεται ότι δεν είμαστε τόσο άχρηστοι. Οι γενικές κατευθύνσεις υπάρχουν. Όχι, δεν είναι, λέω ότι είμαστε άχρηστοι. Είναι ότι ενδεχομένως να μην θέλεις. Τώρα, το τι εξαρτήσεις υπάρχουν, το τι σχέσεις πελατειακές έχουν αναπτυχθεί με τα χρόνια, το αν δεν έχει κανείς διάθεση να υπομισθεί το πολιτικό κόστος και το πετάει στο μανιτάκι, ας πούμε. Ακριβώς. Έτσι. Όταν αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κάνει ο δήμαρχος, όχι ο ψη δήμαρχος, σου λέει σιγά τώρα μην μπω εγώ στη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, δική μου, ξεδική μου, εγώ σου λέω ότι δεν είναι κανένας δικός του. Αλλά για, είναι η πρώτη αντίδραση που κατά τεκμήριον έχουν. Άστο να το κάνει ο άλλος, γιατί να έχω εγώ, τους έχω εγώ απέναντι και να πρέπει να το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα. Ελπίζω να γίνουν. Για να δούμε τώρα το ευρύτερο περιβάλλον περί επενδύσεων, ανάπτυξης κτλ. Διότι χθες είχαμε μια εξέλιξη με την επιβεβαίωση ότι επιστρέφει στην υπόθεση του ελληνικού το Κατάρ. Ήταν και η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου που εκφράστηκε η διάθεση από γαλλικής πλευράς συμμετοχής σε επενδυτικές προσπάθειες στην Ελλάδα. Πώς έχουμε να τις δούμε. Ναι, αυτό λέω. Και το Κατάρ, ας πούμε, γιατί γύρισε καταρχήν. Γιατί έφυγε και ξαγύρισε, τι άλλαξε. Κοίταξε, το Κατάρ δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία του διαγωνισμού. Ήθελε διακρατική σχέση. Ήθελε μια διακρατική συμφωνία για το ελληνικό. Προφανές ότι δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, τόσο μεγάλα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ μας, το να δοθούν, να πουληθούν με ένα deal που γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Και Δεν είναι. Και δεν είναι εύκολο, όχι γιατί ντε και καλά θα βρεθεί κάποιος καλύτερος. Δηλαδή, υπάρχουν δύο πράγματα. Το θέμα είναι, το ένα κομμάτι είναι τα χρήματα. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι μια διαδικασία η οποία δεν είναι διαφανής, δεν έχει κάποια εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως είναι ένας διαγωνισμός, παρακολουθούν την εξέλιξή τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτλ. Υπονομεύει και τις αποκρατικοποιήσεις αυτές καθ' αυτές. Υπονομεύει το ευρύτερο περιβάλλον. Ακριβώς. Επομένως, τώρα θα λάβουν μέρος κανονικά στο διαγωνισμό, έτσι. Ναι, μπήκανε πάλι στο διαγωνισμό, υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση εμπιστευτικότητας που τους επιτρέπει να μπουν, να δουν τα δεδομένα κτλ. Και να υποβάλουν προσφορά εάν θέλουν. Οι πραγματικοί ενδιαφερόμενοι πώς είναι αυτό, πλην Κατάρ. Είναι, νομίζω ότι είναι 5 συνολικά που έχουν περάσει στον επόμενο γύρο. Αυτή η ιστορία πότε αναμένεται να καταλήξει, Βασίλη. Νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές πια. Μάλιστα. Και μετά τι χρόνος ακολουθεί. Τα χρονοδιαγράμματα εννοείται για την υλοποίηση και τα λοιπά. Την υλοποίηση. Μέχρι να καταλήξει ο διαγωνισμός, να πούμε τον παίρνει το Κατάρ. Τον παίρνει ένας άλλος. Τον παίρνει κάπως. Τέλος πάντων, μέχρι να κατοχυρωθεί. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι τώρα ποια είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους. Λέω ότι θα μάλλον 12 χρόνια. Όχι, όχι. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι προϋπολογισμένο. Δεν υπάρχουν τέτοια χρονοδιάγραμματα πια. Αν θέλουμε να πιάσουμε τους στόχους για τα έσοδα των εσόδων από αποκρατικοποίηση. Για να δούμε όμως, κύριε Κουρούπη, επειδή ακούγονται διάφορες φωνές και υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση, αυτό που λέμε η Ελλάδα, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνει, τι χώρα θα μπορούσε να είναι, αφού αλλάζει. Υποτίθεται το παραγωγικό της μοντέλο και από χώρα που κατά βάση πρόσφερε η οικονομία της, πρόσφερε υπηρεσίες, επιχειρείται να γίνει κάτι άλλο. Τι θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να γίνουν επενδύσεις, σε ποια κατεύθυνση κτλ. Το ακούω, το λες καθημερινά. Το λέω καθημερινά γιατί. Όχι, πρόσκειται το να παρέξει υπηρεσίες. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω το βασικό μοντέλο. Εμπορεύσιμες υπηρεσίες. Δηλαδή να προσφέρεις υπηρεσίες τις οποίες τις αγοράζει και κάποιος άλλος
πέρα από, μεταξύ μας. Να μην ανταλλάσσουμε δηλαδή απλώς ο ένας με τον άλλον υπηρεσίες, γιατί κάπου πρέπει να προκύψουν και τα λεφτά. Λοιπόν, το να έχεις εμπορεύσιμα, λοιπόν, έχεις αυτό που λέμε εμπορεύσιμες υπηρεσίες, δηλαδή να τις πουλάς και στο εξωτερικό, να τις αγοράζουν και να έρχεται χρήμα μέσα. Ο τουρισμός είναι μια τέτοια ιστορία. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια. Μα αυτό λέω. Ακριβώς. Λέω όμως ότι δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Και η Microsoft υπηρεσίες προσφέρουν. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχεις κανένα λόγο να την απαξιώσεις. Όχι καθόλου. Και προϊόντα συγκεκριμένα. Όμως και προϊόντα. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκουρούμπε, επειδή γίνεται και ένα συνέδριο τώρα. Μια και επισκέ για τέτοιου είδους προϊόντα. Επειδή γίνεται ένα συνέδριο με το ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα Silicon Valley, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και προοπτικές? Όχι. Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Silicon Valley η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα μικρό εναλλακτικό μοντέλο τη Silicon Valley, του Βερολίνου, του Λονδίνου, ακόμα και της Στοχόλμης. Μιλάμε 3 χρόνια τώρα που είναι η βαθιά κρίση. Μιλάμε για ανάπτυξη και πώς θα πάμε σε ανάπτυξη και ποιοι είναι οι κλάδοι που μπορούν να πάνε, να κινηθούν προς την ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα όμως έχουμε μια ολόκληρη αγορά της ψηφιακής καινοτομίας, ψηφιακής επιχειρηματικότητας, η οποία ανθεί. Έχουμε πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, εξωστρεφείς, επιχειρήσεις πλέον που απασχολούν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους, έχουν πολύ μεγάλους τζίρους. Και έχουν έδρες, όχι μόνο Αθήνα, Σαν Φρανσίσκο, Λονδίνο, Τόκιο. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα, λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτός ο διάλογος προσπαθεί να γίνει και πιθανόν να πιστεί και να ανοίξει λίγο τους ορίζοντες και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μπορούν να υπάρξουν κίνητρα φορολογικά κλπ. Mm-hmm. Ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και επενδύσεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για εσάς, για ένα τέτοιο κλάδο, ας πούμε, της οικονομίας, ένα τέτοιο κομμάτι της οικονομίας. Τι σημαίνει η πολιτεία, με την πολιτική που ακολουθεί, ενισχύει ή ανοίγει το δρόμο ή δείχνει ένα ενδιαφέρον? Τι σημαίνει? Σημαίνει, ας πούμε, οικονομικές επιχορηγήσεις, σημαίνει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, σημαίνει φορολογικές διευκολύνσεις, σημαίνει επιδόματα. Όλα μαζί. Όλα μαζί που λένε, έτσι. Όχι επιδόματα. Ναι, όχι επιδόματα. Ας αφήσουμε τα επιδόματα. Σε σχέση με το παρελθόν. Όχι, επιδοτήσεις. Και επιδοτήσεις εννοώ. Δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε την περίτητα. Δηλαδή, τώρα εδώ που είμαστε, μπορούμε να ακολουθήσουμε επιτυχημένα μοντέλα. Και επιτυχημένα μοντέλα είναι ακριβώς τα μοντέλα αυτά που προανέφερα και προηγουμένως. Να αφήσουμε το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley, γιατί είναι μακριά και έχουν ξεκινήσει πρώτοι. Αλλά Βερολίνο, Λονδίνο, Στοχόλμη μας δείχνουν τους μικρούς δρόμους που μπορεί να ενταχθεί η Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί. Ορίστε. Τι έκαναν αυτοί ή τι θα πρέπει να κάνουμε ρεαλιστικά και στη συγκεκριμένη κατάσταση που ζούμε. Έτσι. Το να, εδώ πέρα έχεις να κάνεις και με μια δημοσιονομική κρίση κτλ. Έχεις να κάνεις και με ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο που δεν επιτρέπει και πολλές παρεκκλήσεις, ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν επιτρέπει και πολλές παρεκκλήσεις, έχει συγκεκριμένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις κτλ. Άρα λοιπόν, ρεαλιστικά τι θα μπορούσε να γίνει ούτως ώστε επιχειρήσεις οι οποίες Ελλήνων, ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν άλλες χώρες για να αναπτυχθούν κτλ., να έρθουν εδώ, να εγκατασταθούν εδώ ή να αναπτυχθούν εδώ πέρα. Εντελώς ρεαλιστικά είναι αυτό που λέμε, δηλαδή να δοθούν κίνητρα αντίστοιχα με αυτά που έχουν δοθεί στις υπόλοιπες πόλεις. Δεν είναι μακριά, και παρά τα προβλήματα, δεν είναι μακριά από τις δυνατότητες της Ελλάδος. Μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήδη το εξετάζει αυτό και ήδη έχει αναθέσει σε ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο τη μελέτη για το τι κίνητρα μπορούν να δοθούν και ποιος είναι ο δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα. Τι έχουν κάνει οι άλλοι? Πείτε μας έτσι μερικά πράγματα τα οποία αποτελούν δέλεαρ για κάποιον να πάει εκεί. Χαμηλότερη φορολογία σε συγκεκριμένες οικονομικές ζώνες. Ουσιαστικά αυτό μιλάμε. Σχεδιασμός συγκεκριμένων ζωνών όπου θα μπορέσουν να αποκτήσουν έδρα επιχειρήσεις και ελληνικές και από το εξωτερικό, από μικρές ενός ατόμου, δηλαδή μια startup επιχείρηση, μέχρι πολλών εκατοντάδων. Mm-hmm. Και μιλάμε για φορολογικές ελαφρύνσεις, δημοτικά τέλη, ΔΕΚΟ, όλο αυτό το πλαίσιο που θα μπορέσει να χαμηλώσει τα κόστη λειτουργίας. Εργασιακό. Ναι. Αυτές οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Ναι, αυτό όμως είναι μοντέλο μεγάλες αντιδράσεις στην Ελλάδα για τέτοια μοντέλα. Είναι μοντέλο ανάπτυξης. Με 300 ευρώ, ας πούμε, μισθό στον χι εργαζόμενο. Ο όρος ειδική οικονομική ζώνη δεν είναι σωστό στην περίπτωση που συζητάμε.
Δανειζόμαστε τον όρο ειδική οικονομική ζώνη και το μετατρέπουμε σε hub. Ουσιαστικά μιλάμε για clusters, για hubs ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τους όρους. Όχι, στα εργασιακά επιμένω, δεν μιλάω για τους όρους εγώ. Ναι. Είπατε, φορολογικά κέντρα είναι πάρα πολύ ορθό. Νομίζω όμως θέλουν όλες τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να το θέλουν μόνο συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αλλά είπατε και για τα εργασιακά. Τα εργασιακά σημαίνει και τέλος πάντων ένα μοντέλο που ήταν να έρθει στην Ελλάδα, είχαμε ακούσει, είναι ειδικές οικονομικές ζώνες με μισθούς 300 ευρώ. Δεν μιλάμε ότι έχει λειτουργήσει πουθενά στον κόσμο τέτοιο μοντέλο. Αυτά είναι μοντέλα που έχουν λειτουργήσει σε συγκεκριμένες χώρες. Και γι' αυτό και λέμε και ειδικές οικονομικές ζώνες. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για ειδικές οικονομικές ζώνες, γιατί ούτε στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχουν 300 ευρώ ή 300 δολάρια ή 500 δολάρια μισθή, ούτε στο Λονδίνο ούτε στο Βερολίνο. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα, τελείως tailor-made, customized προγράμματα για αυτόν τον συγκεκριμένη αγορά και αυτή την ψηφιακή βιομηχανία. Και μπορεί να έχει. Να είναι ανταγωνιστική και στον ευρύτερο, ας πούμε, διεθνή ανταγωνισμό. Μια τέτοιου είδους. Πράξη το αποδεικνύει. Δηλαδή, το λέω γιατί είναι ένας τεράστιος χώρος στον οποίο εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες, πολύ ισχυρές δυνάμεις, πολύ ισχυρές οικονομίες κτλ. Θα μπορούσε. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές των περιπτώσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή, σε όπου έχουν εφαρμοστεί αυτά τα μοντέλα, τι έχουν αποδώσει, ποια είναι τα αποτελέσματα. Αύξηση θέσεων εργασίας. Προσέλκυση επενδύσεων από venture capitals, από τράπεζες για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων είτε ψηφιακών υπηρεσιών είτε ψηφιακής παραγωγής. Εσείς πιστεύετε ότι είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Ελπίζω. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Μάλιστα. Το λέω γιατί εδώ είμαστε. Είστε σε μια. Ειδικού καθεστώτος χώρα. Δεν είμαστε. Όχι, σε πολλά θέματα. Επικοινωνία όλων αυτών των δυνάμεων αυτού του κλάδου με την πολιτεία, με το οικονομικό επιτελείο κτλ. Ή τα λέμε από τηλεοράσεως και είμαστε εντάξει. Όχι, όχι, υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά την άλλη εβδομάδα που είναι το μεγάλο, το παγκόσμιο συνέδριο στον χώρο της κινητής βιομηχανίας, όχι κινητής τηλεφωνίας, ναι. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εθνικό περίπτερο. Με την υποστήριξη όλων αυτών των επιχειρήσεων και των φορέων που υποστηρίζουν και εκπροσωπούν. Σιγά σιγά κάνουμε μια αρχή που λένε. Εμφανιζόμαστε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρούπη. Να είστε καλά, καλημερίζουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Για να δούμε λίγο εδώ και τους καλεσμένους μας. Καλημέρα τον κύριο Γκιουλέκα από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Γκιουλέκα. Τον κύριο Πουλάκη από τη ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και σε εσάς κύριε Πουλάκη, τον κύριο Γεωργάτο από τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις. Ανοιχτά θέματα πολλά και σημαντικά που καλούν, θα έλεγα, τα πολιτικά κόμματα ίσως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Πέραν των γενικών αντιπαραθέσεων, συζητήσεων κτλ. Να πούν και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, όταν ανοίγει, ας πούμε, το θέμα πια. Σε καθημερινή βάση το θέμα, ας πούμε, των επενδύσεων. Ας μην πω της αναπτυξιακής προοπτικής, να πω των επενδύσεων. Έτσι, έτσι. Πρέπει της ανεργίας από την άλλη. Να μας πούνε. Mm-hmm. Διότι αυτό είναι συνδεδεμένο άμεσα με κάτι που είναι παρόν και δεν φαίνεται να τελειώνει και εύκολα. Το θέμα του 1,5 εκατομμύριου ανέργων και δεν ξέρω πώς θα γίνουν μεθαύριο. Και πάει λέγοντας. Λέω λοιπόν ότι κάνω μια προσπάθεια σήμερα, κύριε, να ξεφύγουμε λίγο από τις γενικές πολιτικές αντιπαραθέσεις, να δούμε αν υπάρχει προοπτική, πού βρίσκεται αυτή η προοπτική και να απλώς ακούμε λόγια. Όπως πολλοί φοβούνται, πολλοί από τους πολίτες φοβούνται, ότι περισσότερο συζήτηση γίνεται και λιγότερο πράξη. Κύριε Γκιουλέκα. Μα υποτίθεται ότι η στόχευση της επίσκεψης του κ. Λάντα αυτή ήταν. Και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά που βγήκαν, που προέκυψαν. Αλλά έχει πρακτική απόλυξη αυτό. Έχει. Δεν θα δούμε συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Γκιουλέκα. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παραδώσει, που λένε, τα πάντα στο όνομα της οποιαδήποτε επενδυτικής προσπάθειας έναντι ευτελούς αντιτίμου και χωρίς. Ανταλλάγματα, να το πω έτσι. Ανταλλάγματα που να έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι με ένα ποσό. Για όνομα Θεού, δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε ότι ξεπουλάμε το μαγαζί. Για όνομα Θεού, κάθε άλλο. Κατηγορήστε, γι' αυτό το ξέρετε. Έτσι, καλά, μπορεί να κατηγορούμαστε για χίλια δυο. Ασημικά,
κτλ. Υπάρχουν συγκεκριμένες προσφορές όμως για πράγματα που. Συγγνώμη, Ναι. Είπατε κάτι προηγουμένως, ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται ούτε για τις αντιπαραθέσεις, ούτε ποιος θα κερδίσει εντυπώσεις. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλος. Τι λέει ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Άρα, με αυτή την έννοια, πολύ ξεκάθαρα και η επίσκεψη Ολλάν, η προχθεσινή επίσκεψη, αλλά και όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης. Πραγματικά, μια προσπάθεια πολύ έντονη, συνεχής, τη βλέπουμε. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση να μην εκποιήσουμε αυτά που έχει η πατρίδα μας, αλλά να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έχουμε. Βεβαίως, πρέπει να εξηγήσουμε το εξής, ότι όταν είσαι μια κρίση. Σίγουρα είναι δυσμενέστεροι οι όροι και οι συνθήκες. Δεν είσαι σε μια νυφάλια περίοδο όπου λες ότι κοίταξε να δεις, έχω τη δυνατότητα να διαπραγματεύομαι για 2-3 χρόνια. Δεν, το ελληνικό, να το πω παράδειγμα. Δεν μπορεί 12 χρόνια το ελληνικό να κάθεται να είναι. Δεν είναι κάτσε μόνο του. Αυτό πρέπει να το πείτε εσείς. Εσείς πρέπει να το πείτε. Μα σαφώς. Ήταν κυβερνήσεις, συγκεκριμένοι υπουργοί, συγκεκριμένα πρόσωπα. Κύριε Λυριτζή, ήταν κυβερνήσεις, ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα, ήταν συγκεκριμένες αντιπολιτεύσεις. Ξεχνάμε την Κόσκο, το λιμάνι και κάποιους που ήταν δεμένοι στα κάγκελα και ούρλιαζαν. Τι πάτε να κάνετε, εκπείτε την περιουσία και μετά παρακαλούσαμε τους Κινέζους. Το ίδιο λένε και σήμερα, κύριε Γιουλέκα. Εγώ ακούω το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να κάνει κριτική σε όλες τις προσπάθειες που έκανε. Εγώ θα σας πω το εξής. Σε όλες. Εγώ θα μιλήσω έτσι, με δύο λόγια για το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να πολύ γρήγορα, για να σας απαντήσω. Την επενδυτική και τη ελληνική πολιτεία. Θα σας πει κάποιος και ας αφήσουμε στην άκρη την ιστορία του περιβάλλοντος, γιατί μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Έτσι. Άρα θα σας πει κάποιος, δώσατε στον άλλον, ας πούμε, μια και μιλάμε πολύ για τον ορυκτό πλούτο όλο αυτόν τον καιρό, και μπροστά μας επίσης είναι η υπόθεση, θα σας πει κάποιος ότι είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, μια σημαντική επένδυση που είναι ορυκτού πλούτου, όπως είναι, και επειδή είστε και από εκεί πάνω, στη Χαλκιδική, είμαστε, η ελληνική πολιτεία είναι απόξω. Ναι, όχι μόνο είναι χαμηλό το αντίτιμο των 11 εκατομμυρίων, αλλά είναι και απ' έξω, δεν έβαλε για να μην μπουν, πόδι να υπάρχει. Να τα πάρουμε όμως ένα-ένα, επίσκεψη Ολλάντ. Έτσι, 24 ώρα πριν είχαμε την επίσκεψη του Ολλάντ. Ποιο ήταν το σημαντικό? Πρώτον, ότι ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι ξέρετε, πραγματικά δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός, δεν μπορούμε να ζητάμε άλλα μέτρα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Το δεύτερο σημαντικό, ότι αυτοί οι τομείς, στους οποίους κυρίως αναφέρθηκαν για τις επενδύσεις, μιλώ στην Ελλάδα, είναι τομείς που από την πλευρά της Γαλλίας κυρίως ελέγχονται από την κρατική συμμετοχή που υπάρχει στις αντίστοιχες εταιρείες. Άρα λοιπόν, όταν ο Γάλλος πρόεδρος μιλά. Και μιλά ουσιαστικά εξ ονόματος εταιρεών που ελέγχει το γαλλικό δημόσιο. Αυτό ενέχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα δηλαδή στην πρόταση. Προφανώς, διότι δεν είναι ευχή, δεν είναι κάτι που λέει, ξέρετε, θα παρακαλέσουμε Γάλλους επιχειρηματίες, αν βρουν ευκαιρίες να έρθουν. Έρχεται ο Γάλλος πρόεδρος και ουσιαστικά λέει ότι, ξέρετε, θέλουμε να σας βοηθήσουμε και η συμμετοχή μας μπορεί να γίνει με εταιρείες που εμείς ελέγχουμε. Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι πιο θετικό. Εγώ δεν βιάζομαι ούτε να πανηγυρίσω τίποτα. Περιμένουμε, θα δούμε. Η προσπάθεια είναι συνεχής, όπως και η διαφραγμάτευση. Δεν είναι όμως, κύριε Γιουλέκα, μια αντίφαση αυτή. Να λες τον άλλον, που ευτυχώς που ελέγχεις εσύ το δημόσιο, το γαλλικό, τις δικές σου επιχειρήσεις και μπορείς να έρθεις να επενδύσεις στις δικές μου που εγώ τις έχω κρατικές, αλλά δεν θέλω να τις έχω κρατικές. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, το δεν θέλω να δηλαδή, αυτό είναι μια αντίφαση ορατή, το καταλαβαίνω. Δεν είναι αντίφαση. Με συγχωρείτε, κύριε Λυρίτση, καθόλου. Δεν έχει πολιτική του. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το τι ο καθένας επιλέγει να κρατήσει. Εμείς δεν είπαμε ξαφνικά ότι ξέρετε. Εσείς ότι... επιλέγετε να κρατήσετε τίποτα. Όχι, επιτρέψτε μου. Εμείς τι είπαμε, ότι ξέρετε ότι είναι κρατικό, αλλά το πάρετε. Δεν θα δώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Όχι, αλλά το νερό. Για όνομα του Θεού. Μα θέλετε να μιλήσουμε για το νερό. Δεν έχει λήξει τα δίκτυα. Θέλετε τα δίκτυα... να μιλήσουμε για το νερό. Το νερό, που είναι το σιδηρόδρομο. Δικαίωμα του. Θέλετε να μιλήσουμε για το σιδηρόδρομο. Τα κτίρια. Η γραμμή, οι γραμμές. Αυτά σαφώς θα μείνουν στο δημόσιο και πρέπει να μείνουν. Από εκεί πέρα η εκμετάλλευση. Όταν είναι ένας ζημιογόνος οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά συνέχεια προσθέτει ελλείμματα. Όταν δηλαδή εσείς περικόπτε το μισθό σας. Και αυτός μας ακούει σήμερα στη τηλεόραση και αν είναι στον ιδιωτικό τομέα που έχει χάσει τη δουλειά του ακόμη χειρότερα. Στο δημόσιο τομέα που έχει χάσει το 30% του εισοδήματός του περίπου. Και παραπάνω ενδεχομένως. Και λέει ξαφνικά μια στιγμή ρε παιδιά. Δηλαδή ό,τι παίρνετε από μένα τα ρίχνετε σε κάποιες ελληματικές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να τις εξηγιάνουμε αυτές. Αν λοιπόν κρατήσουμε εμείς, όπως σας είπα, δίκτυο. Αν εμείς κρατήσουμε την ακίνητη περιουσία και από εκεί πέρα συζητήσουμε το θέμα της εκμετάλλευσης, την παραχώρηση δηλαδή χρήσης, όπως έγινε κάτι αντίστοιχο στα λιμάνια με την Κόσκο κτλ. Αυτό είναι κακό. Το καταλαβαίνω. Η πράξη ξέρετε ποιο είναι το κακό. Θα σας πω ποιο είναι το κακό και ολοκληρώνω σε ένα. Για να κάνουμε το γύρο πιο γρήγορα. Το κακό είναι, ας πούμε, πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως. Εγώ δεν πρόκειται εδώ να έρθω να αντιμαχίσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρει να σας πω τι γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Την κύρια ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ όμως δεν άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποκρατικοποιήσει τίποτα, μόνο θα επανακρατικοποιήσει τα πάντα. Λεφτά δεν έχουμε. Θα καταγγείλουμε το μνημόνιο. Άρα λοιπόν θα τους πούμε απ' έξω, ακούστε να δείτε, σας καταγγέλουμε. Θα συνεχίζετε όμως να μας δίνετε λεφτά.
γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Θα επανακρατικοποιήσουμε και τα πάντα. Ό,τι έχει αποκρατικοποιηθεί θα το ξαναπάρουμε πίσω. Και από την άλλη πλευρά. Το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Τελείως αφηρημένα θα φορολογήσουμε, λέει, και θα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Και όταν του ρωτά πολύ απλά, ποια φοροδιαφυγή, από πού? Διότι η φοροδιαφυγή είναι τεράστια. Αλλά πώς θα την πιάσει, γιατί το ευκολόγιο το ξέρουμε όλοι. Έτσι, συγκεκριμένα πράγματα, εκεί βλέπει ότι. Ελάτε να πάμε στον κύριο Πουλάκη να απαντήσει. Να σου την έρθει κι άλλη. Η ιστορία του περιουσιολογίου είναι μια ιστορία. Αλλά κύριε Πουλάκη, να δούμε ξεκινώντας από αυτό, κατά πόσο είναι δεδομένο ότι από την πλευρά σας υπάρχει μια αποθέση αρχής άρνησης σε οποιοδήποτε ιδιωτικού χαρακτήρα εξέλιξη στο δημόσιο τομέα, να το πω γενικά, δηλαδή στις αποκρατικοποιήσεις, σε όλα τα επίπεδα. Και αν όντως ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιουλάκης, ότι αντιστοίχως θέλετε να επανακρατικοποιήσετε. Στην προσπάθειά σας στην αρχή, κύριε Λυριτζή, κάνατε μια ερώτηση και μια εισαγωγή ότι να ξεφύγουμε από τις κομματικές αντιπαραθέσεις και να προσεγγίσουμε λίγο το πρόβλημα, αν θέλετε, κυρίως με το στοιχείο της λογικής. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Και της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης και όλα τα σχετικά. Όλο ευχές. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Πρώτον, για την επίσκεψη Ολάντε εδώ πέρα, ο οποίος είπε τη συμπάθειά του σε αυτά τα οποία περνάει ο ελληνικός λαός και να βοηθήσουμε σε αυτήν την ιστορία. Εντάξει, από συμπάθειες έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Αλλά για να μπούμε τώρα στην ουσία. Πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε. Και το θυμόσαστε εσείς πάρα πολύ καλά. Όχι καθόλου. Σα ενοχλημένη από αυτό. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Καθόλου, ειλικρινά και οικονόμου. Ειλικρινά δεν είμαστε καθόλου στεναχωρεμένοι που δεν μας είδε. Θέλω όμως να μπούμε στην ουσία. Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα. Να θυμηθούμε ότι προεκλογικά στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, εδώ πέρα ο κύριος Σαμαράς και οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την τρικομματική κυβέρνηση λέγανε ότι με την εκλογή του κύριου Ολάντ θα μπορεί να υπάρχει το αντίβαρο στη γερμανική πολιτική της κυρίας Μέρκελ, άρα θα μας βοηθήσει στην επαναδιαπραγμάτευση. Λεγόταν, όχι. Να ξεκινήσω. Θέλω να παρακολουθήσετε μία λογική μου. Ανεξάρτητα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Αυτό λεγότανε. Γίνεται η εκλογή του κύριου Ολάντ και παρόλο που η γαλλική πολιτική και η γαλλική στη στρατηγική και στην μάχη με τη γερμανική πολιτική στην Ευρώπη είναι απτυσσιτημένες, δεν πάει μαζί με τη Γερμανία. Δεν βλέπουμε αυτό το στοιχείο το οποίο επενδύαν οι τρεις πολιτικές εδώ πέρα δυνάμεις. Και έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Ολάντ και ενώ δίνει τη συμπάθειά του, δεν συζητάνε με τον κύριο Σαμαρά, και εδώ πέρα είναι η κατηγορία η πολιτική προς την κυβέρνηση και προς τον κύριο Σαμαρά. Το πολιτικό θέμα, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, που το πολιτικό θέμα είναι το εξής. Πρώτο, όχι, θα σας πω ποιο είναι το πολιτικό θέμα. Είναι βιώσιμο το χρέος. Ένα. Είναι βιώσιμο. Δεύτερον, αν το ολοκληρώσω, νομίζω ότι ίσως να συνοηθούμε. Εγώ νομίζω ότι η συνάντηση αυτή έπρεπε να συζητήσουν ως δύο αρχηγοί των χωρών της Γαλλίας και της Ελλάδος με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι συζητάνε πρώτον τη βιωσιμότητα του χρέους, δεύτερον αν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό και αν είναι ευρωπαϊκό, που είναι ευρωπαϊκό, πώς από κοινού θα το παλέψουν να το αντιμετωπίσουν και τρίτον, θα συζητούσανε αυτό που ήδη έχει βγει, το λάθος του πολλαπλασιαστή και τι γίνεται πάνω σε αυτό. Αυτά τα τρία πολιτικά δεν συζητηθήκανε. Ήταν θετική επίσκεψη στο Λάντ, κύριε Πουλάκη. Έπρεπε να γίνει, πως ήταν... δεν έπρεπε να το φέρουμε τον άνθρωπο, να το πούμε κάτσε μην κουράζεσαι, γιατί εδώ στην Ελλάδα εμείς έχουμε άλλα θέματα. Δύο λεφτά. Με αυτά που σας είπα, δεν είπα ότι δεν ήταν θετική. Μα λέω τώρα γιατί βλέπω προβάλλετε τρία θέματα. Προβάλλω τρία θέματα κατά τη γνώμη μου. Μίλησε για επενδύσεις. Μίλησε για εκμετάλλευση των κοινωνικών. Και στις επενδύσεις θα μιλήσω. Είπε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Τίποτα δεν σε ικανοποιεί από αυτά. Λοιπόν, δύο λεφτά. Να έρθω σε όλα, σε όλα. Ναι, γιατί να βλέπετε, λέω, βλέπω λοιπόν, ότι πρώτον, προτάστε άλλα. Εντάξει, εγώ προτάσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά τα τρία πολιτικά είναι σημαντικά και έπρεπε να συζητηθούν. Ναι. Ένα. Δεύτερον, οι επενδύσεις. Ακούστε να δείτε τώρα. Μιλάμε για επενδύσεις. Είπε ο κύριος Ολάντ ότι εγώ εδώ πέρα δεν ήρθα να πουλήσω φρεγάτες. Ναι. Και μαθαίνουμε ότι τελικά μία χώρα με αυτή την οικονομική κατάσταση, με αυτή την κρίση, θα πρέπει να αγοράζει 6 φρεγάτες. Τρίτον, όχι αγοράζει. Μιλάμε για ενοικίαση. Γιατί πωλήσει. Και δεύτερον, μιλάμε γιατί για την εθνική ασφάλεια τώρα. Για δεν είπε δεν ήρθα να νοικιάσω, δεν ήρθα να πουλήσω. Δεν λοιπόν, ακριβήσω, ο κύριος Σολάνη. Λοιπόν, μιλάμε τώρα, αν θέλετε, μεταξύ την πώληση και το leasing. Λοιπόν, πάντως να. Είναι μια στρατηγική χαρακτήρα. Όταν. Προσέχτε, κύριε Λυριτζή, όταν πριν από ένα μήνα συναντήθηκε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και οι τρεις αρχηγοί των σωμάτων γύρισαν και είπανε με δηλώσει εκείνη την ότι δεν έχουμε ανάγκη από κανένα
οπλικό σύστημα. Άρα, πώ μετά από ένα μήνα. Εγώ λέω. Εγώ παίρνω και τα άλλο λέω, θα τα δούμε αυτά. Τελευταίο όμω. Μισό λεπτό. Είναι όμω. Τελευταίο να ολοκληρώσω που έχει σημασία. Την είδατε τη φρεγάτα την τουρκική χθε στη Μύκονο. Ναι, έκανε παραβίαση στι 11 η ώρα το πρωί. Μήπω δεν την είδατε. Γιατί λέτε ότι δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα στην Ελλάδα, είμαστε μια χαρά. Εδώ ζούμε στον παράδεισο. Δεν είμαστε τα καντόνια τη Ελβετία. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι όταν υπογράφει το πρώτο μνημόνιο, ο κύριο Πουλάκη θέλει να το λέει. Βεβαίω, κύριε Πουλάκη, αμέσω μετά. Ολοκληρώστε, κύριε Πουλάκη. Έχετε διακόψει δύο φορέ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, λοιπόν, θα σα πω τα εξή. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο ότι το μεν Γενάρη είχαμε 180 εκατομμύρια στέρηση εσόδων. Το δε πρώτο. Όχι, θα σα πω. Θα σα πω γιατί. Συνδέονται 180 το Φλεβάρι στι 15 μέρε, άλλα 160. Που σημαίνει, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου. Πάμε για μέτρα, λέτε καινούργια. Ότι πάμε για νέα μέτρα. Και δεν σα το λέω πρώτη φορά. Και το έχουμε πει και άλλε φορέ. Ότι πάμε. Το αποκλείουν όλοι όμω. Ορκίζονται για το αντίθετο, κύριε Πουλάκη. Εντάξει. Ορκίζονται. Αλλά πόσε φορέ έχουν ορκιστεί για το αντίθετο, κύριε. Αυτό απαντήστε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ορκιστεί για το αντίθετο. Πια να κάνω εγώ την ρητορική. Πάμε για νέα μέτρα. Και σε όλο αυτό το σκηνικό, μιλάμε τώρα ότι εμείς έπρεπε να συζητήσουμε με τον ΟΛΑΝΤ μόνο αυτά τα θέματα και όχι τα βασικά πολιτικά τα οποία εγώ σας είπα. Κύριε Γεωργάτο, θα κάνετε λίγο υπομονή για να μην σα κόψουμε στο ένα λεπτό. Για να μην σα κόψουμε στο ένα λεπτό, θα κάνουμε διάλειμμα να ξεκινήσετε εσεί μετά. Να έχουμε καθαρό το χρόνο. Να έχετε όλο τον χρόνο καθαρό. Πάμε. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συζήτηση εκτός αέρα που λέμε. Καλύτερα να σας πω γιατί είναι πιο άνετα. Πιο άνετα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Γεωργά, από τη δική σου πλευρά, γιατί έχουν τεθεί θέματα και από τον κύριο Πουλάκη. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριο Πουλάκη. Βάζοντα μέσα στην απάντησή σα, εάν η Δημοκρατική Αριστερά από την πλευρά τη είναι γενικώ να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Μισό. Και γενικώ δεδομένη. Θα το πω. Ούτε γενικώ δεδομένη, είναι ούτε γενικώ να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Κόκκινη γραμμή. Βεβαίω. Α ξεκινήσω όμω από το τελευταίο που είπε ο κύριο. Όχι, επειδή έχουν πει για κόκκινε γραμμέ. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το ένα, φρεγάτε και φρεγάτε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή και ο κύριο Τσίπρα έχει σηκώσει το θέμα τη ΑΟΣ παραπάνω από ό,τι και η κυβέρνηση ώρε-ώρε και η Δημοκρατική Αριστερά. Όποιο θέλει ΑΟΣ πρέπει να είναι έτοιμο και για λίγη αύξηση των εξοπλισμών. Γιατί τα θαλάσσια σύνορα πλέον γίνονται πάρα πολύ εκτεταμένα. Δεν μπορείς λοιπόν να λες θέλω και ΑΟΣ και θέλω και μείωση των εξοπλισμών. Όταν λέει κάτι το Γενικό Επιτελείο και η Στρατιωτική, το λένε με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Αν λοιπόν πάμε σε ανακήρυξη ΑΟΣ. Όταν πάμε σε ανακήρυξη ΑΟΣ. Να συζητήσουμε και γι' αυτό. Συνεπώς, ΑΟΣ και μείωση εξοπλισμών δεν συμβιβάζονται. Όποιος θέλει, ας μείνει στην υφαλοκρηπίδα και στα 6 μίλια, ώστε να μην πάμε σε αύξηση των εξοπλισμών. Ένα το κρατούμενο. Πάμε τώρα στον κύριο ΟΛΑΝΤ. Ο κύριος ΟΛΑΝΤ ήρθε εδώ. Είναι καταρχήν εξαιρετικά σημαντική η επίσκεψη. Από συμβολική άποψη, αυτό δεν χρειάζεται σχόλιο. Μετά την κυρία Μέρκελ, έρχεται η δεύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη της Ευρώπης και σου λέει: Ελλάδα, είσαι εδώ, είσαι μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Άρα, η απόπειρα της κυβέρνησης για διάσωση της χώρας έχει εξασφαλιστεί. Μας. Έχει επιτύχει. Από εκεί και πέρα. Οι επενδύσεις είτε γίνονται από κρατικές εταιρείες της Γαλλίας είτε από ιδιωτικές, δεν έχει κάποια αντίφαση, κύριε Λιριτζή, κάποια γιατί? Διαφορά. Υπάρχουν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στις επενδύσεις, τα οποία τηρούνται, αν είναι συμφέρουσες ή όχι, και αναλόγως. Μα έτσι όπως εμείς δείχνουμε ως χώρα, ότι είμαστε απολύτως ανίκανοι ως πολιτεία να διαχειριστούμε, ας πούμε, τομείς της οικονομίας και να μην τους διαλύσουμε. Μισό λεπτό. Τους χειρίζονται άλλες χώρες. Μισό λεπτό. Που τις έχουμε πρόκειτο. Αυτό γιατί μας κάνει εντύπωση, κύριε Πουλάκη. Γεγονός δεν είναι. Δεν ανήκει η πολιτεία. Έχουμε αποδείξει. Άρα να διορθώσουμε την πολιτεία ως προς το δημόσιο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Έχουμε αποδείξει, κύριε Πουλάκη, έχουμε αποδείξει και στην περίπτωση της ΑΤΕΚ και σε περίπτωση χιλιάδων και πολλών άλλων δέκο, ότι το ελληνικό δημόσιο έτσι όπως λειτουργεί δεν μπορούσε να τις εξηγιάνει. Συνεπώς, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα πιθανόν είναι μορφή εξυγίανσης, ενώ σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, στη Γερμανία, στη Γαλλία, είναι νεοφιλελευθερισμός. Εδώ πιθανόν πρέπει να περάσουμε από το λούκι των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό είναι καινούριο. Είμαστε ανίκανοι να εξυγιάνουμε τις δημόσιες. Το έχουμε μέχρι στιγμή αποδείξει. Το έχουμε μέχρι στιγμή αποδείξει. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δεν θέλω να λέω παραμύθια. Έτσι. Συνεπώς.
Η θέση της Δημάρ είναι ότι τα στρατηγικά δίκτυα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία. Είπε κάτι και ο κύριος Γκιουλέκας. Νερά, ενέργεια κλπ. Νερά, ενέργεια κλπ. Τα δίκτυα, από εκεί και πέρα το εμπορικό κομμάτι μπορεί να ιδιωτικοποιείται, να δίνεται στον ιδιωτικό τομέα και να εισπράττουμε τη φορολογία. Πάμε παρακάτω. Ναι, για αλλά να προχωρήσουμε. Ένα παράδειγμα, για να μου επιτρέψετε να πω. Παρακαλώ. Στα βόρεια σύνορά μας της Βουλγαρίας, που πέρασε στο ζήτημα της ενέργειας. Καθόταν στα δίκτυα, πέρασε σε άλλες εταιρείες και τώρα πέσει η κυβέρνηση γιατί διπλασίασαν τις τιμές. Εδώ είναι ένας ωραίος, παραλληλισμός, μισό δευτερόλεπτο. Δεν έχουν επαρκή. Η Βουλγαρία, επειδή ακριβώς είναι και αυτή η χώρα η οποία είναι σε υστέρηση, δεν έχει επαρκείς ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές. Είναι αυτό που λείπει για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα τι μας λείπει, επαρκής έλεγχος και επαρκής ρύθμιση. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να χτίσει το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ακόμα. Να συνεχίσω όμως λίγο με τον κύριο Ολάντ. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η επίσκεψη Ολάντ δεν ήταν μόνο υποφελής για την Ελλάδα. Είναι υποφελής και για τον ίδιο τον κύριο Ολάντ. Είπε ο κύριος Πουλάκης ότι είχαμε τον προεκλογικό Ολάντ και τώρα τον μετεκλογικό. Ο κύριος Ολάντ συνεχίζει να εκπέμπει μια πολιτική διαφορετικού μείγματος από ό,τι της κυρίας Μέρκελ. Λέει δηλαδή ναι στο δημοσιονομικό συντονισμό, ναι στις δημοσιονομικές προσαρμογές, ωστόσο αυτό πρέπει να συνοδευτεί από το στοιχείο της ανάπτυξης και από το στοιχείο της καταπολέμησης ανεργίας. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο ο δημοσιονομικός συντονισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως στην αντίθετη κατεύθυνση ακόμα και σε αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί και την ευκαιρία τη δίνει ένας φίλος εδώ. Ναι. Έχουμε τα ναυπηγεία τα δικά μας που είναι στην κατάσταση που είναι. Με τους ανθρώπους το ξέρετε ότι εμείς φταίμε που είναι έτσι τα ναυπηγεία και δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απολύτως, αυτό λέμε. Εμείς φταίμε. Και αντί λοιπόν εμείς να δώσουμε, αφού σωστά λέει ο φίλος, λέμε για την ανάγκη με την ΑΟΣ και τον εξοπλιστικό κτλ., να φτιάξουμε εμείς τις φρεγάτες. Πολύ σωστό είναι αυτό και τα λοιπά, που λέει ο πάμε και νοικιάζουμε από όξο. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος που έστειλε αυτό το μήνυμα. Πολύ σωστό. Ωστόσο, στα ναυπηγεία έχει υπάρξει μια εγκληματική πολιτική. Εμείς ήδη χαντακώσαμε τα ναυπηγεία και δεν μπορούμε να πάρουμε παραγγελίες πέρα απευθείας από τον ελληνικό στρατό. Δεν γίνεται. Άρα αυτό πρέπει να ξεμπλοκαριστεί, να πληρωθούν τα πρόστιμα των ναυπηγείων, αλλά ας μην επεκταθούμε στα ναυπηγεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Ολάντ επιχειρεί να μετατοπίσει την ισορροπία Βερολίνο-Παρίσι υπέρ του Παρισιού. Και αυτό τον κάνει να προσεγγίζει την περιφέρεια, τις χώρες του Νότου. Όχι για να δημιουργήσει ένα μέτωπο του Νότου. Και ο ίδιος είπε: δεν θέλω να χωρίσω την Ευρώπη σε Νότο και Βορρά. Θέλει όμως να κάνει τέτοιες συμμαχίες, ώστε να μπορέσει το κέντρο βάρους στο γαλλογερμανικό άξονα να κλείνει προς τη Γαλλία. Γιατί το συμφέρει και τον ίδιο. Όχι επειδή είναι καλός άνθρωπος απλώς. Διότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή η ίδια ομολόγησε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους δημοσιονομικούς στόχους εντός του 2013. Τις δικούς της. Αφήστε που η κρίση αγγίζει και το σκληρό πυρήνα. Είδατε πριν κάνα μήνα ότι η Fitch υποβάθμισε την προοπτική την οικονομική της Ολλανδίας. Έτσι. Η ίδια η Γερμανία βλέπει το ΑΕΠ της να πέφτει. Μα όλες οι χώρες λιγότερο ή περισσότερο συνεπώς, όλα αυτά που εσεί δεν έχετε ολοκληρώσει. Ένα τελευταίο με το χρέος. Το χρέος προφανώς είναι και ευρωπαϊκό, αλλά είναι και ελληνικό. Δεν είναι ίδιο σε κάθε χώρα. Οι στρεβλώσεις οι ελληνικές έφτασαν το χρέος εκεί που το φτάσανε. Και για να μην λέμε συνέχεια αρνητικά, να υπενθυμίσω ότι μόλις προχθές ή χθες η Κομισιόν αποφάσισε με το Κοινοβούλιο τη δημιουργία Ταμείου Απόσβεσης του Χρέους, το οποίο περίπου ισοδυναμεί με ευρωομόλογο. Να άλλο ένα βήμα. Και υποσυντηρητικές συνθήκες. Θα σας πει όμως, κύριε Γεωργάτομο, ότι η αναμονή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, μα δεν έχω ακούσει ούτε ένα που λένε, να τελειώσουν αυτές οι έρμες οι γερμανικές εκλογές για να γίνει ακόμα μια μεγάλη περικοπή του ελληνικού χρέους. Είναι για να βοηθήσουμε προεκλογικά την Μέρκελ. Είναι η καλύτερη ομολογία ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο. Κύριε, δεν είναι, συμφωνώ. Ότι δεν είναι διαχειρίσιμο, συμφωνώ. Εξάλλου όλοι μιλάνε πλέον για κούρεμα. Ποιος το έβαλε πολιτικά, ποιος το διεκδίκησε. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω. Ξέρετε πώς προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γεωργάτο, βάζε μια τελεία γιατί πρέπει να πάμε στην ειδησιογραφία να ακούσουμε μια σύνοψη της ειδησιογραφίας. Η Σίλβια Κλιμάκη και θα συνεχίσουμε. Σε άλλα, Σίλβια. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα προσχέδια των προϋπολογισμών των χωρών της Ευρωζώνης θα ελέγχει η Κομισιόν, όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ζητάει αλλαγές σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας το εισιτήριο υγείας για τους ανασφάλιστους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Ανδρέας Λεκουρέντζος μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κλείσουν οι εκκρεμότητες με το κτηματολόγιο και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Στα άκρα έφτασε χθες η κόντρα στο Πασόκ για την εκλογή των συνέδρων. Εν τω μεταξύ, τέσσερις βουλευτές επιστρέφουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, ύστερα από κάλεσμα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν τίθεται θέμα άμεσων απολύσεων στο ελληνικό δημόσιο, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν.
Πολύ φιλόδοξος ο στόχος της μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 21% σε 5 χρόνια, γράφει ο Αντώνης Μανιτάκης σε άρθρο του στη Le Monde. Οι πορτογαλικές αρχές κατάσχεσαν 1.901 πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί ποτέ. Ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη, στο Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας επί της παρέτησης της κυβέρνησης Μπορίσοφ, η οποία επιβλήθηκε και επισήμως. Διπλή αναδάσωση αυτή την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στους πρόποδες του ημιτού διοργανώνει ο Sky σε συνεργασία με τους Δήμους Παπάγου, Χολαργού και Γλυφάδας και το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης του ημιτού. Και απόψε στις 10:05 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας στη Λεβάντα για τους 32 του Europa League. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, κάνουμε και το δεύτερο κύκλο. Πριν. Βεβαίως θα πάμε, κύριε Γιουλέκα, σε εσάς να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη Νιατρού. Που είναι στη Λάρισα, στον μπλοκ των αγροτών εκεί. Με τον κύριο Μαρούδα δίπλα. Ο κύριος Μαρούδας, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ξαναμιλήσει. Θα κάνετε υπομονή 2 λεπτά, Ελένη μου και κύριε Μαρούδα, και για να δούμε και τα δικά σας και για να τοποθετηθούν δηλαδή και οι καλεσμένοι μας γύρω από το αγροτικό θέμα. Λοιπόν, αλλά κύριε Γκιουλέκα. Ένα σχόλιο λίγο, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούστηκαν, όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε. Αυτά που κάνετε. Αυτά που λέτε. Ναι, ναι, και από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε. Επιτρέψουν κάποιοι. Έτσι, κάποιοι εξαγγέλνουν αυτά τα οποία θα κάνουν. Τώρα, εγώ ακούω τον κύριο Πουλάκη στην παρούσα συζήτηση. Προσωπικά δεν έχω τον ανθρώπο να του προσάψω τίποτα, αλλά επιτρέψτε. Γιατί όμως να μην θέσετε τα πολιτικά μιλώ πάντοτε. Όχι, όχι, επιτρέψτε. Πολιτικά, μου. Δηλαδή τι θα γιατί άκουγα εδώ, γιατί να κάνουμε τις φρεγάτες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Συγγνώμη, είναι δυνατόν ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια τέτοια πανσπερμή απόψεων και να λέει τα πάντα. Γράφω ένα άρθρο, θέλετε να σα διαβάσω συγκεκριμένα πράγματα. Ατρελαθείτε άμα διαβάσετε. Στη διαβάσω, ας τη διαβάσω. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου, ένα άρθρο δικό μου. Και ανέτρεξα και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Επιτρέψτε μου λίγο να σας διαβάσω κάποια πράγματα. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ Βύρωνα. Από το Βύρωνα. Ναι. Ξέρετε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Βύρωνα. Οι υπογράφουσες και οι υπογράφοντες υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει κανένα εθνικό συμφέρον που να διακυβεύεται αν δοθεί η δυνατότητα στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια, να διατηρήσει τη συνταγματική τη ονομασία Δημοκρατία τη Μακεδονία. Και δεν υπάρχει καμιά αλβανική απειλή που δήθεν συνδέεται με την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου. Δηλαδή, αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Μισό λεπτό. Κύριε Λιριτζή, επιτρέψτε μου λίγο να σας πω ονόματα που υπογράφουν από κάτω. Να σας διαβάσω εγώ τι δηλώσει του κύριου Κρανιδιώτη για το δίπλωμα του νεκρού για να χωράει στο. Κύριε Μπάμπερ, δεν ήξερα ότι η ευαισθησία σας είναι μέχρι εκεί που σας θίγουμε ξαφνικά για το ότι δεν επιτρέψετε να μιλήσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν. Υπογραφές Γιάννης Μιλιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ορίστε, συγγνώμη, ευκλήδης του. Λοιπόν, Νάσος Θεοδωρίδης, Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον έχουν παραιτήσει. Παναγιώτης Βοβός, Σύση Βοβού. Ένα. Δεύτερον, περιμένετε λίγο. Προσωπική σελίδα, προσωπική σελίδα του κυρίου Μιλιού. Ακούστε λίγο, όχι γιατί αυτά είναι σημαντικά. Όσο για τον όρο Βόρεια Κύπρος, το ψευδοκράτος ναι. Του Ντεκτάς, έτσι, ναι, ναι. Που εμείς χρησιμοποιούμε ως συνασπισμός. Πρέπει να θυμίσουμε ότι άλλη γλώσσα ενός αριστερού άρθρου και άλλη εκείνη της διπλωματίας. Και λέει παραπάνω, η καταπίεση των Τουρκοκυπρίων από τους οικονομικά ευημερούντες και Ελληνοκυπρίους είναι γεγονός και όχι ένα τάχα. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, συγγνώμη, γι' αυτά θα μιλήσει κανένα. Για το γεγονός ότι ξαφνικά βγαίνει ο κύριος, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, σας ο κύριος, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Επιτρέψτε μου, ο κύριος Λαφαζάνης. Εμείς μιλάμε για αριστερή έξοδο από το. 1,5 εκατομμύριο σας παρακαλώ, κύριε Πουλάκη, ντροπή σας. Ντροπή σας. Τώρα για όνομα, σας ακούω τώρα. Με προσοχή, δεν σας διακόπτω. Όταν σας θίγουμε κάποια πράγματα, γιατί σας θυμίζουμε τι λέτε εσείς και οι σύντροφοί σας, όχι προσωπικά εσείς, οι σύντροφοί σας, τότε ξαφνικά θίγεστε. Λοιπόν, ακούστε. Λαφαζάνης. Εμείς μιλάμε για αριστερή έξοδο από το ευρώ. Εκατομμύρια δεν θέλετε. Καλά, κύριε Πουλάκη, ακούστε να δείτε. Με αυτή την τακτική δεν θα με φημώσετε. Εγώ θα μιλήσω. Ναι, ακούστε τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς μιλάμε, λέει ο κύριος Λαφαζάνης, για έξοδο από το ευρώ. Έτσι, λέει ο κύριος Τσίπρας. Να τελειώνουμε με αυτή την ανόητη και επικίνδυνη συζήτηση. Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ. Τώρα επιτρέψτε μου, συγγνώμη δηλαδή. Είναι σοβαρή. Κάποιες παραφωνίες σε ένα κόμμα πάντως. Κάποιες περίεργο. Κάποιες παραφωνίες όταν βγαίνουν βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ να λένε να αναγνωρίσουμε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι κεντρική γραμμή όμως αυτή. Να σας δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ με αυτή τη λογική. Να έρθω κι εγώ να σας πω το εξής. Με επιτρέπετε όμως. Και όνομα αυτό. Δηλαδή σας τα λέω αυτά γιατί ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική παντός επιστητού. Να μιλάει για όλα. Να έχει μια γλώσσα φοβερή έτσι. Και ανάλογα να τη χρησιμοποιεί, θέλουμε ένα επιχείρημα σήμερα, ας πούμε, για την οικονομία. Ήρθε ο Λαντ, είδαμε, ξέρω εγώ, τα καλά. Είναι ένα επιχείρημα για την οικονομία, αυτό ναι, αλλά
παράλληλα. Δεν θα πρέπει να κρυφτούμε για όλα αυτά που λέμε. Το λέγαμε και χτες. Τα ακούω, τα ακούω. Είστε 8 μήνες κυβέρνηση και τα στατιστικά στοιχεία που είναι η πραγματικότητα όμως. Να γυρίσουμε εκεί. Λένε 1000 άτομα την ημέρα στην ανεργία. Να πάμε εκεί. Θα δώσουμε απάντηση με το αν είπε. Το τεράστιο, το μεγάλο τοποθέτηση. Αν είπε ο Φαΐλος Κρανιδιώτης στην άλλη απαράδεκτη τοποθέτηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέσεις του στυλ. Ότι ξέρετε, αν αναγνωρίσουμε τα Σκόπια με το δημοκρατικό του όνομα, με τη δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο είναι μια παρονιχίδα. Δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ, τι έγινε. Όπως και ο κύριος Παπασταύρου, παραδείγματος χάρη. Είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και εδώ θέλω να πάρει μια θέση ο θεσμός. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Όπως και ο κύριος Παπασταύρου δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σύμβουλος του κύριου Σαμαρά. Οι πέντε συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπασταύρου είναι σύμβουλος του κύριου Σαμαρά. Τον συνοδεύει στα ταξίδια. Κύριε Πουλάκη, θα επιτρέψετε να μιλήσω? Αν δεν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά, κύριε Βαλάκη. Θα πάρετε το λόγο εδώ πέρα σε εσάς. Ό,τι δεν σας συμφέρει, το κόβουμε και καλύπτουμε τη φωνή γιών μας. Αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στη σύσκεψη των αρχηγών για την ανεργία, τα οποία καλό είναι να τα αναφέρουν. Για να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Μα σας λέω το εξής. Έχουμε προχθές τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, το πιάσουμε από εκεί. Βγαίνουν και οι τρεις αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός, έτσι και ήδη ο Πρωθυπουργός το έχει πει με πάρα πολλές ευκαιρίες, ότι δεν πρόκειται να γίνει πρώτον καμία άλλη απόλυση. Ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις. Από το δημόσιο τομέα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς η στρατιά των ανέργων έτσι δυστυχώς είναι τεράστια και μεγαλώνει. Λοιπόν, το δεύτερο, γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Mm-hmm. Δεν έρχεται κανείς να πει ότι ξέρετε η προσπάθεια αυτή έχει τελειώσει, έχει αποδώσει τους καρπούς και άρα τελειώσαμε με τον αγώνα. Αλλά έχει σχέδιο, σου λέει εσύ. Η θυσία. Το σχέδιο είναι, παιδιά, ελάτε και πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό ρωτάει πολύ σκόπο. Αυτό δεν είναι σχέδιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή, και από την πλευρά δηλαδή της ελληνικής πολιτείας μια αντίληψη που θέλουμε να πάμε τα πράγματα και πώς. Διότι σου λέει, κατηγορείσαι ως κυβέρνηση ότι κόβεις. Κύριε κάθε φορά που κάνεις μια περικοπή, είναι το πρώτο που κόβεις το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κατηγορείσαι ως κυβέρνηση ότι βγάζεις τον εαυτό σου απ' έξω από την υπόθεση των γενικότερων επενδύσεων και λες, παιδιά, πάρτε εσείς, εγώ δεν θα έχω καμία σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει ένα σχέδιο, πού πάμε και πώς πάμε. Το σχέδιο καταρχήν έχει παρουσιαστεί. Αυτός που ακούει και είναι ανέργος δύο χρόνια να πει ότι κάτι γίνεται. Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί και παρουσιάζεται συνεχώς. Χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, πάλι βγήκε και μίλησε και είπε τι ακριβώς επιδιώκουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμένα δεν μου αρέσει να οριοποιούμε το λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ανοιχτές οι πληγές της ελληνικής οικονομίας. Εμοραγούμε στο θέμα της ανεργίας συνεχώς ως κράτος. Αυτό το πράγμα δυστυχώς μας οδηγεί εκεί. Προηγουμένως πάμε σε ένα άλλο μέτωπο στους αγρότες. Γιατί θα συνδεθούμε τώρα με τους αγρότες. Βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός και είπε ότι άμεση προτεραιότητα, ήδη τα 80 εκατομμύρια πρέπει να δοθούν αμέσως τώρα. Βγήκε ο κύριος Χαρακοπούλος στο Μαξίμου και το είπε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προσπάθεια είναι συνεχής. Κανένας δεν λέει ότι έχουμε τελειώσει. Είμαστε ακόμη σε έναν ανήφορο, έχουμε πολύ δύσκολη πορεία μπροστά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να λέμε είναι πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια. Δηλαδή, το να έρθει οποιοδήποτε κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι, ξέρετε, προτάσεις που έχουν τέτοιες σοβιδιακές μεταβολές που σε εσάς λέω άλλα. Στον κύριο Οικονόμου λέω άλλα, στον κύριο Πουλάκη λέω άλλα, σε όποιον αρέσει, ό,τι θέλετε. Και δεν λέμε συγκεκριμένα. Σε όποιον αρέσει, το αρέσει. Φαντάζομαι, ναι, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Εγώ σας ανέφερα κάποια συγκεκριμένα πράγματα που νομίζω ότι είναι ντοκουμέντα. Να μας απαντήσει και επαφέ. Πρώτον, εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά που ασχολήθηκε ο κύριο Γκουλέκα. Ασχοληθείτε, περιμένω. Είστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Δεν ασχοληθείτε. Την εισαγωγή μου και το πώς θα μιλήσω. Κύριε Γκουλέκα, για όνομα του Θεού, δεν ασχοληθείτε με αυτά. Κύριε Γκουλέκα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Άμα δεν ασχοληθείτε με αυτά, ο κόσμος δεν πρέπει να ξέρει αύριο αν θα ερχόταν στην εξουσία. Αυτό τώρα το λέτε δημοκρατικό διάλογο. Όχι. Αυτό το λέτε που με διακόπτετε δημοκρατικό διάλογο. Το στρίβινδια του Αραβούνο δεν γίνεται. Δεν θα κάνω συζήτηση για αυτά. Θα πρέπει να πάρετε θέση. Είναι στελέχη του κόμματό σα. Ελάτε και συζητήσετε. Να αναφερθούμε και στα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή. Σα παρακαλώ, κύριε. Γιατί ακούγεται μια ακροβοή. Δεν μα ακούει κανεί. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Ησυχία. Λοιπόν, ένα-ένα, γιατί περιμένει και ο άνθρωπο στη Λάρισα και δεν θέλει. Άμα δεν θέλει να απαντήσει, θα κρυθεί. Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν θα ασχοληθώ με τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και με το ότι λένε και το ότι έχουν κάνει και το πού βρίσκονται
με όλη αυτή την, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν θα πω ονόματα, ούτε για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, ούτε για τον κύριο Παπασταύρου, ούτε για τον κύριο Κρανιδιώτη, ούτε για τίποτα. Ένα. Δεύτερον. θέλω να έρθω επί τη ουσία τα οποία δεν ακούστηκε τίποτα. Διότι αυτά που ενδιαφέρουν. Σα παρακαλώ. Ναι, γι' αυτό του ήρθε να ακούσουμε όμως κάτι. Κάτι εδώ να ακούσουμε. Αυτά που ενδιαφέρουν, όσου μα ακούνε, είναι πρώτον το ότι έχουμε στέρηση εσόδων και θα έρθουν νέα μέτρα. Αυτό το λέτε εσείς. Όχι. Γιατί όλοι οι άλλοι λένε τα υπόλοιπα. Το στάση, το ότι λέτε έχουμε μείωση μέτρα εσόδων. Εγώ άκουσα μέχρι και τον πρόεδρο Ολάντ χθες να λέει. Λοιπόν, νέα μέτρα ωραία, στην λοιπόν, δεν υπάρχουν. Ωραία. Να συμφωνήσουμε ότι έχουμε μείωση εσόδων. Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι η μείωση εσόδων είναι από το δεν εισπράττει το ΦΠΑ, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κύκλο εργασιών. Να συμφωνήσουμε το ότι από τη στιγμή που υπάρχει μείωση εσόδων, για να μπορέσουν να αυξηθούν τα έσοδα, θα πρέπει από κάπου να βρεθούν, άρα να παρθούν νέα μέτρα. Όχι, κύριε Πουλάκη, θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, θα γίνουν επενδύσεις. Αυτό επιδιώκουμε, λοιπόν, όχι να πάρουμε νέα μέτρα. Τρίτον. Εσείς τα λέτε αυτά. Τρίτον, που, κύριε Πουλάκη, όμως, τρίτον, λέτε, τρίτον σας και παρακαλώ, δύο λεφτά θα σας πω από πού. Τρίτον, κοιτάξτε να δείτε, επειδή εδώ πέρα δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Πήγαμε σε μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία ανακουγόντουσαν τρία πράγματα. Ότι πρώτον, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας πάρει τα σπίτια. Και έχουμε 8 μήνες μια πολιτική όπου υπάρχουν 7 φόροι πάνω στα σπίτια και είναι ότι μας τα έχουν πάρει. Μάλιστα. Δεύτερον, ότι θα χάσουμε τις καταθέσεις μας. Και εδώ πέρα ψάχνετε να βρείτε τρόπος ούτως ώστε αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να τους τα παίρνουν από το βιβλιάδιο της καταθέσεις. Και τρίτον, ακούγαμε ότι έτσι και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν οι επιχειρήσεις και δεν θα έχουμε επενδύσεις. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα είναι, δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν φύγει οι επιχειρήσεις, να μην τις αναφέρω, φάγει και ούτω καθεξής, στο εξωτερικό και δεν έχουν γίνει ως την ώρα καμία επένδυση. Mm-hmm. Τελειώνοντας, κοιτάξτε να δείτε, το σκηνικό είναι τέτοιο, ο κόσμος είναι, αν θέλετε, αγανακτισμένος και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Και ναι, επειδή λέγαμε ένα επιχείρημα, τελειώνω και θα με ρωτήσετε. Αυτό που είναι άνεργος, και θα του βρείτε και επειδή λέγαμε, και επειδή λέγαμε ότι αγωνίζονται να μας κάνουν με μισθούς Βουλγαρίας, δηλαδή με 155 ευρώ το μήνα, λοιπόν εμείς το αντιστρέφουμε, το φέρνει mm-hmm. πολιτική πραγματικότητα. Συγκύριε. Δεν θα γίνουμε εμείς οι εργαζόμενοι με μισθούς Βουλγαρίας, η κυβέρνηση θα γίνει βουλγαρική, δηλαδή κάτω από τις διαδηλώσεις θα παραιτηθεί. Μάλιστα. Κύριε Γεωργάτο, ελάτε κι εσείς επί λοιπόν, του συγκεκριμένου σχεδιάτου. Καταρχήν, γιατί είμαστε στην πιο δύσκολη χρονιά και αυτό το ξέρουμε όλοι. Έχουμε μια τεράστια ύφεση, 4,7, πιθανόν να φτάσει και το 5. Θα είναι η πιο σκληρή χρονιά. Ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής συνήθειας. Ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν μπορεί να ανατραπεί σε μία μόνο χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερον, αυτό που ενδιαφέρει σήμερα τον άνεργο, τον μακροχρόνια, τον βραχυχρόνια, είναι ένα δίκτυ προστασίας το οποίο καταρχήν θα τον ανακουφίζει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε στη σύσκεψη των αρχηγών ότι θα έχουν οι πάντες ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στο κακό εωπή, έτσι όπως είναι, στο κακό εωπή, αλλά θα έχουν. Δεν θα απαιτούνται ένσημα, δεν θα απαιτούνται μεροκάματα. Θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δεύτερον, αναπροσανατολίζονται πόροι του ΕΣΠΑ για να πάνε σε επιδόματα ανεργίας και αυτό αφορά 500.000 οικογένειες. Δηλαδή να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το παραμικρό εισόδημα. Να τα λέμε αυτά. Έχουμε υστέρηση εσόδων. Έχουμε. Έχουμε όμως και το νέο φορολογικό που θα έρθει τώρα τον Μάρτιο, το οποίο θα προβλέπει και πώς θα πατάξουμε πιο αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης στην υστέρηση εσόδων. Τρίτον, ο έχετε ίδιος όμως ψηφίσει, κύριε Γεωργάτο, την αυτόματη λήψη μέτρων, εάν δεν πιάσει τους στόχους. Τώρα ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι υποδιαρκή διαπραγμάτευση. Ο ίδιος ο Όλιρεν είπε και αυτός ότι δεν πρόκειται να πάμε σε νέα μέτρα. Μάλιστα, πάλι ο Όλιρεν είπε και ότι δεν θα απολυθούν. Δικαίωσε την πολιτική Μανιτάκη όλη, ρε, να το προσέξατε. Είπε δηλαδή ότι δεν πάμε σε απολύσεις, αλλά με τη διαθεσιμότητα μπορεί να γίνει αυτή η περίπτωση ρύθμιση. 40% μείωση των οργανικών θέσεων περνάνε από τα Υπουργεία. Όταν παραβιάζετε τη λογική μας. Κύριε Γεωργάτο, παραβιάζετε τη λογική. Λέτε εύκολα επαναστατηρίκια. Όταν έχουμε 40% μείωση των οργανικών θέσεων, τι σημαίνει, κύριε Γεωργάτο και κύριε Οικονόμου? Σημαίνει ότι θα έχουμε 40% λιγότερες οργανικές θέσεις. Άρα ακόμα η κινητικότητα σημαίνει ότι δεν θα βρει οργανικές θέσεις. Θεέ μου. Άρα θα υπάρχουν απολύσεις. Με πρωτοβουλία και συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ παρακολύεται η καταγραφή των κενών.
Κύριε Πουλάκη, με συγχωρείτε. Γιατί, αυτή τη στιγμή. Διότι λένε αυτό? Όχι στις μετακινήσεις, όχι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική, μας. Όχι στόνα, όχι στ' άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν καταγράφονται παντού, τα κενά. Πίσω από κάθε κακό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, κάνει. Δεν έχει και την απεργία των δημοσιογράφων. Από το ένα, κάνει, από το παντού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για τους δημοσιογράφους. Κάνει όμως καθολική και άκρητη αντιπολίτευση. Και λέει και αντιφατικά και παράλογα πράγματα συχνά. Έτσι, αυτό είναι η ουσία. Βάλτε μια τελεία τώρα να πάμε λίγο στην Λάρισα. Δεν ακούμε καταγγελίες. Εγώ δεν άκουσα θέσεις και για την ταμπακέρα δεν άκουσα κουβέντα. Συζήτηση, άκουσα και κριτική. Συγγνώμη. Μήπως πάμε παιδιά στους αγρότες, ελάτε πάμε στους αγρότες. Πάμε όμως στη Λάρισα, διότι είναι... Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες τι θα κάνουν. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που οι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποίηση. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Μια μεγάλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών παραμένουν εκεί και σήμερα πρόκειται να αποφασίσουν, Ελένη και κύριε Μαρούδα, αν δεν κάνω λάθος, το τι πρόκειται να κάνετε το επόμενο διάστημα. Καλημερίζουμε. Πάμε. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Βρισκόμαστε στον κόμβο της Νίκαιας και σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι χθες είδαμε τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα με τους αγρότες να δίνουν το παρόν σε απεργιακές συγκεντρώσεις σε Βέρεια, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Ενώ εδώ στον κόμβο της Νίκαιας ήρθαν τα σωματεία εργαζομένων από όλο το Θεσσαλικό κάμπο και έκλεισαν συμβολικά για 2 ώρες την Εθνική Οδό. Σήμερα όμως είναι κρίσιμη, είναι καθοριστική ημέρα. Να ξεκινήσω από την Αθήνα, που το πανελλαδικό συντονιστικό στις 10 έχει προκαθορισμένο ραντεβού με το Φώτη Κουβέλη, στις 12 με τους κυρίους Μαυραγάνη και Σταϊκούρα και θα επιδιώξουν συνάντηση το απόγευμα και με τον κύριο Βενιζέλο. Η Πρωτοβουλία Αγροτών πάλι στην Αθήνα έχει αιτηθεί συνάντηση με κάποιους εκπροσώπους από το γραφείο του Πρωθυπουργού και περιμένει απάντηση. Ενώ εδώ, στον κόμβο της Νίκαιας, που σήμερα είναι 25η ημέρα, πάει το ρεκόρ της παραμονής στον μπλόκο του 2010. 25 μέρες και τότε, κύριε Ρίζο, και σήμερα θα έχουμε 33 εκπροσώπους από μπλόκα της χώρας. Τι μελιγενέστε, σε τι προσανατολίζεστε? Καταρχήν να πω ότι χθες σπάσαμε τον τζαμπουκά της κυβέρνησης, την κρατική καταστολή των αυταρχισμών που ζούμε 24 μέρες. Ανοίξαμε την Εθνική Οδό, γιατί ο δρόμος είναι κλειστός από την κυβέρνηση, δεν είναι από τους αγρότες. Ανοίξαμε το δρόμο και μπορέσαμε και να σταθούμε εκεί και φάνηκε δηλαδή, καλύτερα. Δηλαδή όταν είπατε εσείς τις προηγούμενες μέρες ήταν η κυβέρνηση και είχε κλείσει το δρόμο. Πριν 20 μέρες που δεν είχατε κλειστοποιήσει. Η κυβέρνηση είχε κλείσει το δρόμο. Ήταν τα μάτια και είχαν κλείσει το δρόμο. Γιατί εγώ πέρασα το δρόμο και ήταν ανοιχτός. Η κυβέρνηση είχε κλειστό το δρόμο. Εμείς σπάσαμε χθες τον τζαμπουκά της κυβέρνησης που έλεγε ότι δεν θα βγει αγρότης στην Εθνική Οδό. Βγήκαμε για 2 ώρες και φάνηκε ότι όταν μαζί εργαζόμενοι, αγρότες, νεολαία, επαγγελματικοί παλεύουν, μπορούν να κάνουν θαύματα. Το ποντίκι βγάζει κανένα αποτέλεσμα. Η ουσία είναι εδώ να λυθούν τα αιτήματά σας. Ή όσα μπορεί η κυβέρνηση. Το ποντίκι... Αυτό λέω τώρα. Βγαίνει ένας, κυβέρνηση... άλλος, κλείνει ο ένας, κλείνει. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Καταρχήν η κυβέρνηση, όπως συλλύνει τα προβλήματα του νυφοπλιστών με το transit πετρέλαιο, το αφορολόγητο, θα μας λύσει και εμάς το πρόβλημα με το αφορολόγητο πετρέλαιο. Για να το πάμε έτσι τη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορεί οι αγρότες να είναι 25 μέρες στον δρόμο και χρόνια ολόκληρα στον δρόμο, γιατί 17 χρόνια το έχουμε αυτό το αίτημα και να μας το δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο όπως έχουν όλοι οι εφοπλιστές οι οποίοι έχουν ελληνικές, δεν έχουν κάνει ελληνικές σημαίες στα καράβια τους και δεν πληρώνουν ούτε μία δραχμή φόρο ή 1 ευρώ μάλλον, για να το πω έτσι καλύτερα. Άρα τι κάνετε τώρα? Δεύτερον, εμείς σήμερα συνεχίζουμε. Θα μαζευτούμε εδώ στον μπλόκο, θα έρθουν αντιπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας. Ο στόχος μας είναι να κλιμακώσουμε και να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας, γιατί μπορεί να δώσει λύσεις. Το κεντρικό θέμα όμως είναι η πολιτική είναι που ακολουθεί. Κύριε Μαρούδα, το κεντρικό θέμα είναι όχι. Το πετρέλαιο. Όχι. Όχι, δεν είναι το πετρέλαιο. Είναι το κόστος παραγωγής που μέσα σε αυτό είναι η τιμή του πετρελαίου, είναι η τιμή των σπόρων, είναι η τιμή των λιπασμάτων, είναι η τιμή του νερού, είναι η μείωση επιστροφής του ΦΠΑ. Είναι ότι δεν δηλαδή, πού προσανατολίζεστε τώρα, κύριε Μαρούδα, γιατί η τάση είναι για αποχώρηση από ό,τι έχουμε καταλάβει. Ποιος είναι ο προσανατολισμός? Για εμάς εδώ, εμάς η τάση και αυτό που θα προτείνουμε σήμερα και θα συζητήσουμε με τα μπλοκ όλες τις χώρες είναι να συνεχίσουμε την κινητοποίηση και να κλιμακώσουμε ώσπου η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας. Άρα παραμένετε. Να δείτε. Εμείς παραμένουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα κατέβετε Αθήνα. Πρέπει να το καταλάβει και, πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι δίνουμε έναν αγώνα και για την επιβίωσή μας, αλλά δίνουμε και έναν αγώνα για να εξασφαλίσουμε ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει, κύριε Μαρούδα, αλλά δεν μπορεί να σας λύσει τα προβλήματα. Γιατί παίρνει σκόρδα από την Τουρκία, λεμόνια από την Αργεντινή, ντομάτες από τη Γαλλία, πολιτική... δεν ξέρω από πού. Επομένως δεν μπορεί να το λύσει. Συμφωνούμε απόλυτα, γιατί αυτή είναι η πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τον οποίο την έχουν υπογράψει και οι ελληνικές κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας,
και έχουν πει ότι θα έρχονται αγροτικά προϊόντα χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες για να πουλάνε τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βιομηχανικά τους προϊόντα στις χώρες χωρίς δασμούς. Με την ίδια ΚΑΠ την οποία καταργέστε, με την ίδια ΚΑΠ την οποία καταργέστε, οι Βέλγοι αγρότες αύξησαν το εισόδημά τους πέρσι και πρόπερσι κατά κεφαλήν 30%. Στην Ελλάδα με την ίδια ΚΑΠ μειώθηκε 1%. Και γι' αυτό φταίνε οι πολιτικές κυβέρνησεις και η ΚΑΠ. Στην Ελλάδα, ή ότι η βαμβακοπαραγωγή της Λάρισας θέλουν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και όπως να είναι. Τι και λέτε, προσπαθούν λοιπόν, να... έχεις μείνει... Τι λέτε, έχετε μείνει και προσπαθούν πίσω 20 να ανταγωνιστούν το ειδικό βαμβάκι στις αγορές αντί να κάνουν έχετε ένα διάρκωση καλλιεργιών. Έχετε μείνει πίσω 15 χρόνια στα αιτήματα. Κοιτάξτε, εντάξει. Αγρότης μου λοιπόν, έχει πει πριν δύο χρόνια ότι μέχρι το 2013 θα μας τα σκάνε λοιπόν, και μετά βλέπουμε ελάτε, και ήλιο Θεός. Δεν εντάξει. Μιλάνε έτσι παραγωγή αγρότες. Ελάτε κύριε Μαρούδα. Λοιπόν, μιλάμε ότι με τα στοιχεία της Eurostat, την οποία εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχετε εικόνισμα κύριε Γεωργάτο, εμείς δεν την έχουμε εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας εικόνισμα ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε την ΚΑΠ. Λοιπόν, με ούτε τα στοιχεία τον ελληνικό Eurostat, λαό δεν έχετε εικόνισμα και γι' αυτό ελληνικό, δεν θέλετε να πάρετε ελληνικό, και βιβλία. Το ελληνικό εισόδημα, κύριε Γεωργάτο, εκπροσωπεί τη Δημάρα, αν δεν κάνω λάθος. Τη Δημάρα εκπροσωπώ. Ο κύριος Γεωργάτος, δεν μου λέτε κύριε Γεωργάτο. Την κοινή λογική εκπροσωπώ, κύριε Μαρούλα. Κύριε Γεωργάτο, αφήστε με λίγο ένα λεπτό. Εσείς που το παίζετε αριστερά, μπορείτε να μου πείτε για τα ΜΑΤ τι έχετε. Τι έχετε να πείτε για τα ΜΑΤ. Και για τα δακρυγόνα και τα χημικά που φάγαμε το Σάββατο, θέλετε τι έχετε να πείτε εσείς αριστεροί. Αυτό το ζήτημα ευχαρίστω. Βεβαίως, σε αυτό το ζήτημα να περάσουμε. Το αυταρχισμό, γιατί εγώ τους έχω στα 25 μέτρα τώρα τα ΜΑΤ. Εσείς είστε στο στούντιο. Είμαστε σαφώς λοιπόν, κατά του αυταρχισμού. Με τα στοιχεία της Eurostat. Αλλά είμαι και κατά της βίας του να μου δίνουν τους δρόμους. Λοιπόν, τον δρόμο τον έχετε κλείσει εσείς που είστε μέλος της κυβέρνησης, το κόμμα σας. Εσείς έχετε κλείσει τον δρόμο, αλλά εμείς και πάλι ζητάμε διάλογο με τα τρία υπουργεία. Ωραία. Οικονομικών, ανάπτυξη και υπηκά. Όταν το κλείνουν οι Ευρώπες, παρόλο που έχετε κλειστούς στους δρόμους, αυτή η συζήτηση είναι ξεπερασμένη. Τώρα ποιος κλείνει τον δρόμο, αν κλείνει τον δρόμο, γιατί κλείνει τον δρόμο. Εγώ θα έλεγα να έχετε κύριε Μαρούδα μεγαλύτερη φαντασία. Και εσείς και στις κινητοποιήσεις και, λοιπόν, και στις διεκδικήσεις. Αφήστε φαντασία. Το να κλείνετε τον δρόμο τσέπες, πάλι είναι έχουμε, αυτό που ζούσαμε πριν 25 χρόνια και ξαναζούμε και φέτος. Μπορούμε, έχουμε άδειες τσέπες. Δεν μπορούμε να βγούμε να καλλιεργήσουμε στα χωράφια μας. Συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε. Αυτό, πείτε, και όταν παράγουμε δεν πληρωνόμαστε. Αφήστε με να μιλήσονται. Ελάτε κύριε Μαρούδα, αυτά δηλαδή, σε εμά πείτε κύριε Μαρούδα τώρα που σας προβάλλουμε συνέχεια. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα. Όχι. Δεν είδα κανένα άλλο κανάλι να σας δείχνει. Εμείς προβάλλουμε το αγροτικό κάθε μέρα. Λέω το εξής. Ότι. Εδώ γίνεται υποδυσκολία, εμείς δεν έχουμε ούτε monitor για να δούμε τη συζήτηση. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι από τη μία πλευρά μας μιλάει για φαντασία ή δεν ξέρω τι, όταν εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή λεφτά στην τσέπη να αγοράσουμε το σπόρο να σπείρουμε, το λίπασμα να ρίξουμε, το πετρέλαιο για να το βάλουμε στο τρακτέρ. Λοιπόν, αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, είτε είμαστε στην Εθνική Οδό, είτε βγούμε στα σπίτια μας και πάμε και παρκάρουμε τα τρακτέρ, γιατί αυτό θα κάνουμε στις αυλές, αφού δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο δουλειάς, είναι ένα και το αυτό. Συνεπώς, είτε η κυβέρνηση θα δεχτεί πρώτον να μας συναντήσουν τα τρία υπουργεία και το θέτουμε απαράβατο όρο, αλλιώς θα κλιμακώσουμε από σήμερα την κινητοποίηση. Μάλιστα. Με οποιαδήποτε τροφή που θα ζήσουμε. Κύριε Μαρούδα, περιμένετε. Θέλετε να σας πει ο κύριος Πουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να πω το εξής, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι παραδείγματος χάρη ο αγρότης βγάζει ένα προϊόν το οποίο του... Το κόστος είναι το πουλάει 0,2 ευρώ και πάει 10 δεκαπλάσια ποιος τιμή στο ράφι. Ποιος ευθύνεται. Δεύτερον, έχει ανέβει το κόστος της παραγωγής τους και οι άνθρωποι ζητάνε, παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να τους λέει για το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει αυξηθεί ότι πηγαίνετε τη νύχτα να ποτίζετε το τετράωρο. Και τρίτο και τελευταίο, επειδή άκουσα εδώ πέρα κάτι και για τις βαβακαλλιέργειες, θα πρέπει να ξέρει ο κύριος Γεωργάτος, που δεν ξέρει, ότι παραδείγματος χάρη υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα έχουν αντιμετωπίσει, όπως στη Λάρισα τη βαβακοκαλλιέργεια από το πράσινο σκουλίκι που έχει τιμηθεί και ο ΕΛΓΑ δεν τους έχει αποζημιώσει. Λοιπόν, έχουν τα προβλήματα των αγροτών. Ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, λέτε τώρα... ψέματα, κύριε Πουλάκη. Λέτε ψέματα. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί 200 εκατομμύρια. Προφανώς. Το λέτε μπροστά στους αγρότες αυτό το πράγμα. Βεβαίως, μόνοι μας είμαστε. Αυτό... Μα τι λέτε. Ποιος μίλησε, γιατί δεν άκουσα. Τι είναι τα 200 εκατομμύρια. Μισό λεπτό.
Και όχι, πάντα σε 200 εκατομμύρια τι. Εντός του Φεβρουαρίου έχει προβλεφθεί μέχρι τη λήξη του μήνα 200 εκατομμύρια ευρώ που είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση για τους βαμβακοπαραγωγούς. Η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι ούτως ή άλλως. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε το ξέρω. Δεν είναι καμία προσφορά της κυβέρνησης. Δεν είναι καμία προσφορά της κυβέρνησης. Από το πράσινο σκουλίκι. Δεν έχει σχέση με το πράσινο σκουλίκι. Και για αυτούς προβλέπεται αποζημίωση φέτος. Και για αυτούς προβλέπεται αποζημίωση. Όχι. Αποζημίωση από τα αγροτικά δεν προβλέπεται. Οι αγρότες δεν προβλέπεται αποζημίωση. Πώς το κάνουμε τώρα. Κύριε Μαρούδα, πρέπει να κλείσουμε, κύριε, παρακαλώ. Άρα το μήνυμα το δικό σας είναι συνέχιση του αγώνα, αυτό καταλαβαίνουμε. Εμείς αυτό λέτε. Θα το δούμε. Θα συνεχίσουμε ώσπου να δοθούν κάποιες λύσεις σε κάποια από τα αιτήματά μας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση με τα τρία υπουργεία. Έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε τα κότσα να μας δεχτεί. Ενώ δέχεται όλους τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές, εμάς δεν είχε τα κότσα να μας δεχτεί, προφανώς. Λοιπόν, δεν μας δέχονται όμως και τα τρία υπουργεία. Και είμαστε 25 μέρες στον δρόμο, 35 μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ και έχουμε και κόσμο πίσω μας πολύ περισσότερο. Καλώς, και αυτό Μαρούδα. Φάνηκε και χθες και θα φάνηκε και τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακολουθούμε, κύριε Μαρούδα. Εμείς έτσι και έτσι έχουμε πάλι καθημερινά. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτηση μας. Επιστρέψουμε. Ο πρωτογενής τομέας, κύριε Γκουλέκα, για το αγροτικό γενικότερα είναι κεντρικό θέμα. Έτσι, Αλεξάνδρα, από την άποψη που μπορεί να έχετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και όταν λέτε, και λέω επειδή είχαμε την κουβέντα με τους αγρότες, ότι ένας μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο έχουν καταστρέψει τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τι σχέδιο θα πας προς εκεί. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αλλά καταρχήν, τα περισσότερα αιτήματα και των αγροτών, αλλά και όλων των υπολείπων, εργαζομένων, ομάδων, πολύ περισσότερων αυτών που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Έτσι, είναι δίκαια αιτήματα. Όπως τα μέτρα είναι και πάρα πολύ σκληρά και είναι και άδικα τα περισσότερα. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Γιατί αυτό είναι μια γενική παραδοχή. Αν είναι άδικο, δεν μπαίνει. Αυτό είναι και ένα αποτελεσματικό, όπως αποδεικνύεται. Όχι, το τι είναι άδικο, αυτό το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει βγει και πει ότι είμαστε αναγκασμένοι κάποια στιγμή να πάρουμε και ορισμένα μέτρα. Το πρόβλημα γιατί είναι. Όμως αυτό, επειδή το πρόβλημα το λέτε είναι πολύ συχνά. Επιτρέψτε μου όμως λίγο να ολοκληρώσω. Να πάρουμε μέτρα αποτελεσματικά και δίκαια. Μα ακούω, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Εσείς τι λέτε, να υπάρχει ευχέρεια να πάρουμε δίκαια ή άδικα μέτρα και κάποιος να διαλέγει το άδικο? Δηλαδή είναι τόσο διαστροφικός κάποιος, διαστραμμένος κάποιος, ο οποίος θα λέει ότι, ξέρετε, διαλέγω την αδικία σε καμία περίπτωση. Λες όμως, να σας πει κάποιος, μα είναι δυνατόν να περικόπτεις μισθούς και συντάξεις, αυτό να είναι δίκαιο? Αυτό είναι άδικο. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια φορολογική? Αλλά η ανάγκη στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μας κάνει να δούμε πώς μπορούμε και με βάση ποιο σχέδιο να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτό κάνουμε. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν, αυτό σας είπα από την πρώτη στιγμή και κλείνω όπως ξεκίνησα τη συζήτησή μας με την πρώτη μου εισαγωγή. Ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι μια προσπάθεια δύσκολη, σκληρή προσπάθεια. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια αποτελέσματα σε αυτή την προσπάθεια, αλλά έχουμε ακόμη μπροστά μας αρκετό δρόμο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η προσπάθεια είναι εθνική. Εάν από αυτή τη μάχη κερδίσει η κυβέρνηση, θα κερδίσει η Ελλάδα. Δεν θα κερδίσει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν, ούτε θα χάσει τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αντίθετα. Μισό λεπτό, γιατί. Επιτρέψτε μου να λίγο. Λόγια. Εάν αντίθετα. Τι κερδίζει ο πολίτης που μένει άνεργος? Τι κερδίζει ο πολίτης που βλέπει το μισθό του να μειώνεται 50%? Τι κερδίζει ο έρμος ο πολίτης που τον καλείται να πληρώσει 5 φόρ και τα κινητά? Αυτή είναι η προσπάθεια να σταματήσει να χάνονται κι άλλες θέσεις εργασίας. Και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Αυτό σας λέω. Όταν λέμε να κερδίσουμε τη μάχη, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα να καταφέρουμε. Να ανακόψουμε, να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Πότε αυτό προσπαθούμε. Ανακοπεί. Και αυτό το οποίο θα εκτιμηθεί από τον καθένα. Πότε θα ανακοπεί? Απλώς μια ερώτηση. Κύριε Πουλάκη, πότε θα ανακοπεί? Αυτό το πράγμα ήδη ξεκινήσει και γίνεται. Αυτό το πράγμα ήδη ξεκινήσει και γίνεται. Παλεύουμε. Έχει ανακοπεί. Εγώ λέω πότε θα ανακοπεί η πορεία κάθε μέρα 1.000 άνεργοι. Εντάξει, τώρα να σας πω λίγο. Τέλος του 2013. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πει ότι το 2013. Ο πιο κυβερνητικός αυθεντικός. Τέλος του 2013. Θα σταματήσει. Δεν έχω αντίρρηση. Λέτε λοιπόν ότι το τέλος του 2013. Αλλά δεν μπορούμε να γίνονται με επίκεντρο τον κύριο Πουλάκη συζήτηση. Εμείς έχουμε πει ότι το 2013 είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σκληρό έτος, πάρα πολύ δύσκολο έτος. Δυστυχώς έτσι είναι. Χειρότερο από το προηγούμενο. Χειρότερο δυστυχώς σε πολλά πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά έρχονται και αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες γίνονται κάποιες από αυτές, ξεκινούν να δίνουν κάποιους αρπούς. Περιμένουμε. Μες. Περιμένουμε. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως, και τελειώνω με αυτό, να κλείσουμε, θα ήθελα να πω και κάτι. Ότι εδώ
θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε προτάσεις από όλες τις πλευρές. Γιατί ενδεχομένως μια πρόταση, μια σοβαρή πρόταση με ένα σχέδιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από οποιαδήποτε πλευρά, όταν είναι μια σοβαρή πρόταση και μπορεί να βελτιώσει μια κατάσταση που μπορεί να την υιοθετήσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό πρόταση μέσα μπορεί να βοηθήσει. Να αποκλείεται. Καλά, αποκλείεται να κάνετε προτάσεις, τότε με συγχωρείτε, κύριε Πουλάκη. Αποκλείεται με το μνημόνιο να σας κάνουμε πρόταση να καλυτερέψετε αυτή την πολιτική. Επιλέξτε τελικά. Επιλέξτε πάντως τη θέση σας πρώτα απ' όλα και μετά αποφασίζετε ποια είναι η πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, κύριε Πουλάκη, ότι θα επαναφέρει μισθούς και συντάξεις στα προμνημονίου επίπεδα. Παραμύθια. Γιατί παράδειγμα. Πώς παράδειγμα. Πώς θα την πω. Αυτό να λάβω σταδιακά. Όχι πολύ απλά. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λιβιτζή, και οικονόμω ένα πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα φορολογήσω το μεγάλο εισόδημα. Ναι. Αρνείται. Εγώ προχθές με τον κύριο Μιλιό και του λέω ποιο θεωρείς μεγάλο εισόδημα. Δεν το λένε. Όχι, ποιο θεωρείς μεγάλο εισόδημα. Πες μου το όριο. Δηλαδή θα φορολογήσει από τις 20.000, από τις 40.000, από τις 100.000. Κοιτάξτε να δείτε. Δεύτερον, λένε ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε αποκρατικοποιήσει. Λέω πείτε μας μια εταιρεία που θα αποκρατικοποιήσετε. Μια εταιρεία του δημοσίου, έτσι. Ούτε εκεί ακούμε κάτι. Άρα, γι' αυτό λέω ότι κρινόμαστε όλοι από τις προτάσεις τώρα. Έτσι, κύριε Πουλάκη, θα απαντήσω, κύριε Πουλάκη. Είμαστε μαζί στο τραπέζι. Κύριε Πουλάκη, καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μάλλονται. Τι να πω, κύριε Πουλάκη, και μια. Εγώ προσπαθώ εδώ να δώσω μια λέξη. Θα μας κόψει το κοντρόλ. Δεν προσπαθείτε, είσαστε μαζί εδώ πέρα στο τραπέζι και μας κάνετε κουβέντα με τον κύριο Μαλλιό και με τον κύριο Βίρονα μαζί. Εδώ πέρα συζητάμε. Τρει μα. Με το ΣΥΡΙΖΑ Βίρονα μιλάτε. Καλά, με συγχωρείτε. Εγώ λέω τι λέει η οργάνωσή σας. Σας παρακαλώ, κύριε Πουλάκη. Κύριε Πουλάκη, τους διαγράψουν όλους. Σας παρακαλώ, κύριε Πουλάκη, ελάτε. Λοιπόν, θα πούμε για πολλοστή φορά ότι με αυτή τη μνημονιακή πολιτική δεν βγαίνει κανένα μέτρο, δεν υπάρχει διέξοδος, διότι ο κύκλος γίνεται επί τρία χρόνια. Μέτρα, ύφεση, ξανά μέτρα, ύφεση και ούτω καθεξής. Έχει γίνει 7 φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγάζουμε πολιτικό συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Ένα. Δεύτερον, τα στοιχεία που έρχονται ως την ώρα είναι επιβεβαιωτικά ότι ξαναπάμε σε αυτόν τον κύκλο. Άρα πρέπει να το σταματήσουμε. Και τρίτο και τελευταίο. Επειδή ακούσαμε εδώ πέρα για μείωση ανεργίας, κοιτάξτε να δείτε, θέλω να σας πω το ότι είναι επιταγή του μνημονίου για τις 25.000 απολύσεις στο δημόσιο. Και μα επειδή είπε θα ο κύριος όλοι ρέν ότι δεν θα γίνουν, ακόμα και όλοι ρέν το είπε. Μη διακόπτεται. Εντάξει. Το μνημόνιο λοιπόν λέει το εξής. Πρώτον, για το μνημόνιο 3, το οποίο ψηφίσανε, ότι ο μειωμένος μισθός για ένα χρόνο ενέχει αποζημίωση. Mm-hmm. Η λέξη αποζημίωση σημαίνει απόλυση. Δεύτερον, η διαδικασία αναζήτησης της εργασίας μετά το χρόνο μετατίθεται στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αν από αυτά τα δύο. Αν δεν βρεθεί, αυτό να το ξέρουμε. Δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Μας λέτε γνωστά πράγματα. Μα όχι, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να υπερασπιστώ τη λογική έξω από την πολιτική άποψη, η οποία λέει το εξής. Ενώ λοιπόν έχουν υπογράψει 25.000 απολύσεις, που σημαίνει θα προστεθούν στους ανέργους και δεν είναι 25.000, είναι ότι φεύγει από την κατανάλωση μισθός 25.000 ανθρώπων, άρα αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται και δημιουργεί για πρόβλημα και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή το θέμα είναι. Γιατί σας βλέπω να υπερασπίζετε με μεγάλο πάθος στο δημόσιο και δεν ακούω τίποτα για τον ιδιωτικό τομέα. Το ότι κλείνουν επιχειρήσεις και αυτά είμαστε. Όλους δημοσίους υπαλλήλους, οπότε να ανησυχάσουμε. Όχι, κύριε Λίβιτζη. Αλλά εγώ δεν θα μπω στη λογική ότι υπάρχουν, κύριε οικονόμου, ότι θα μπω στην λογική ότι 25.000 δεν θα πρέπει τώρα που έχουν υπογράψει εγώ που ανακυκλώνουν την ανεργία να είμαστε. Η κυβέρνηση ορκίζεται ότι δεν θα κολλήσει. Φτάσαμε και στον Όλη Ρέν, ορκίζεται και αυτό. Δημήτρη, έχω δύο λεπτά, δεν προλάβει να μιλήσει ο Γιώργος. Ότι αυτό εδώ πέρα πρέπει να σταματήσει, διότι φτιάχνουν και όλα τα οργανογράμματα ο κύριος Μανιτάκης, όπου είναι 40% μέσος όρος, οργανικές θέσεις λιγότερες στα Υπουργεία, που σημαίνει ότι αυτή η κινητικότητα. Δεν θα βγήκαν παραπάνω. Ότι αυτή η κινητικότητα δεν θα βρει. Δεν θα παραιτηθεί. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, χρειάζεται ο αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε χθες, αγώνας να συνεχιστεί, διότι πρέπει αυτή η πολιτική να ανατραπεί. Πρέπει να ανατραπεί η κυβέρνηση. Σαφές. Πάντως πρόταση. Λόγω χρόνου, δύο λόγια. Είναι γεγονός ότι αυτή η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βγαίνει.
Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα, θα τα πω σχηματικά. Εμείς να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο αποτελεσματικό επιτελικό κράτος. Αυτό θα βοηθήσει και τις επενδύσεις και θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. Και ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκή κλίμακα να αλλάξει το μείγμα πολιτικής, κατά πώς θα λέει και ο κύριος Ολάντ. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να συμβαδίσουν. Πρέπει εν παραλίλω να τα κινούμε. Ναι. Λοιπόν, αν αυτά τα δύο κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, τότε υπάρχει φως, υπάρχει μέλλον. Τελεία, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα σας. Μικρό διάλειμμα, αλάτε. Αυτά που λέτε, παιδιά. Θα βγάλετε σήμερα. Καλημερίζουμε. Μας λέτε. Πέμπτη είναι σήμερα της Καλλιώς, αύριο Παρασκευή. Αύριο πρωί κανονικά 6 ώρα εδώ, Λυριτζή. Λες, συγχωρούμε να κερδίσουμε το βράδυ. Θα δούμε. Αν κερδίσουμε το βράδυ, δηλαδή προκριθούμε, θα δώσει την ώρα μου. Ναι. Αλλιώς δεν υπόσχεσαι τίποτα, έτσι. Αλλιώς δεν υπόσχεσαι τίποτα. Και λες και τις άλλες μέρες υπόσχεσαι. Ναι, ρε. Άντε, για χαρά σου. Καλημέρα, γεια.